Το 9. Το 9. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε. Θα βρει κανονικά υλικό η Βίκη. Η κυρία Μαγδαληνή ελπίζω να είναι εδώ από την αρχή. Άρα να είναι σας... καλέ. Ναι, γιατί, κυρία Μαγδαληνή, εμείς δουλεύουμε για σένα. Ξέρετε. Βέβαια, όχι μόνο για σένα και για την Ανθούλα και για διάφορους. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα σου προετοιμάζουμε το έδαφος για να μην μου πεις μετά ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω λέσχη βιβλίων. Είμαστε εντάξει. Το έχεις μέσα στο μυαλό σου. Μάλιστα. Το έπιασες τώρα το υπονοούμενο, ε. Βέβαια. Ωραία. Τώρα μπορώ να το ξέρεις ότι το advice υπάρχει. Άρα λέω ότι δεν είναι μόνο να λέμε σε ανθρώπους θα ήταν καλό να διαβάσετε αυτό, είναι καλό να διαβάζεις, είναι καλό να έχεις βιβλία. Το θέμα είναι ότι πώς σε εμπλέκουμε πάνω σε αυτό. Άρα θα δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Όλοι ξέρετε ότι έχουμε τον αγαπημένο μας τον Άλμπερ Άινστεϊν. Άρα ημερομηνίες, χρονολογίες 1879-1955. Αυτά κανονικά τα ξέρετε. Άμα δεν τα ξέρετε, εντάξει, στο ολόκληρο μουσείο Καραθεωρή κάνουμε συνεχώς αναφορές. Μετά μπορεί να τον ξέρετε λίγο λιγότερο. Άλμπερτ Σφάιτσερ. Είναι όμως περίφημος. 1875-1965. Ωραία. Δεν θα μελετήσουμε ακριβώς το έργο τους. Ουσιαστικά, μην ξεχνάμε ότι αυτός εδώ πήρε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και ο πρώτος πήρε βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Φυσικής, τη θυμάστε το 1921. Άρα θα ήθελα όμως να δω πώς αυτά τα μοντέλα άρα θα μπορούσα να πούμε μοντέλα ανθρωπιάς για την ανθρωπότητα επηρέασαν ποιον, τον Νίκο Καζαντζάκη. Ο οποίος, όπως ξέρετε, έγραψε ο Χριστός σε ένα σταυρό. Θα μου πεις, Μαδελινή, δηλαδή αυτό τώρα είναι να το βάλουμε στη λέσχη, βεβαίως. Αλλά το θέμα, άμα το βάλουμε έτσι, μπορείς να μου πεις, Παναγία μου, και πώς εγώ θα πείσω ανθρώπους να διαβάσουν τέτοιο βιβλίο. Άρα σας υπενθυμίζω ότι μερικοί θα σας πούν ότι ο Καζαντζάκης τον αφόρησε η Εκκλησία. Είναι λάθος. Είναι καλό να προσέχετε το έργο του Γιώργου του Στασινάκη που έχει διαδώσει πάρα πολύ το έργο του Καζαντζάκη. Είναι καλό να θυμάστε αυτά τα βιβλία, έτσι. Εδώ, είναι η χαρακτηριστική ράχη. Άρα, όταν θα το δείτε, θα πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Ευίκη πρέπει να μας στείλει. Αυτό που έχουμε κάνει είναι μια επιστολή. Αυτή την επιστολή την έστειλε ο Νίκος Καζαντζάκης και την έστειλε... Την έχεις την επιστολή, Βίκη? Βαραθάς καλέ την... Οκ. Αλλά θα τη στείλει σε όλους να την έχουν. Μάλιστα. Μπράβο. Ωραία. Άρα είναι εδώ που βλέπω. Βλέπω τη Μαγδαληνή, βλέπω την Ανδριάννα, τον Κωνσταντίνο, την Αθήνα, τον Παναγιώτη, την Ελένη, την Θεοδώρα, τον Αντωνίου, την Ευστάθιο, την Κυριακή, την Ερπομένη, τη Στέλλα,
τη Βασιλική, τον Παντελή, τη Μαρία, την Κέτη, την Πυραλού, τον Φιλίμωνα, τη Φωτεινή, τον Αντώνη, αυτός μάλλον είναι ο Γιώργος με τον Άρη, την Αλεξάνδρα, τη Λουτσία, τον Βαγγέλη. Καλά, έχετε πολλαπλασιαστεί τώρα. Το Χριστόφορο. Τώρα αυτός που έχει ένα γκο που μοιάζει με γιν γιάν και σπιράλ, δεν ξέρω ποιος είναι, ο Ανδρέας. Ωραία, Ελασσόνας, κατάλαβα. Άρα σήμερα θα ήθελα να το μοιραστούμε μαζί αυτό. Πρώτα απ' όλα μας έστειλε κάτι. Το advice μας το έστειλε. Άρα, το βλέπετε όλοι τώρα, το έχετε στείλει. Ναι, όχι, ναι. Κυρία Βίκη, δεν το έχουν λάβει. Ναι, σε όλους το στέλνω. Γιατί κανένας δεν απαντάει ότι το έλαβε. Ναι, δάσκαλοι, το έχουν πάρει. Το βλέπουμε. Ναι, το πήραμε, ναι, το διαβάζουμε. Ωραία, ωραία. Ότι το διαβάζετε δεν είμαι σίγουρος. Αλλά τώρα θα βάλω την κυρία Θεοδώρα. Κυρία Θεοδώρα. Ναι, δάσκαλε. Καταλαβαίνεις ότι είναι εντελώς τυχαία που σε βάζω να το διαβάζεις, έτσι γίνεται. Αχ, δάσκαλε. Αλλά έχω λαρυγγίτιδα, πώς θα γίνει. Α, Παναγία μου. Είμαι χωρίς φωνή. Εντάξει, άστο, άστο. Τουλάχιστον το βλέπεις το κείμενο. Ναι, το βλέπω. Okay. Άρα, εγώ ήθελα απλώς, φαντάζομαι τώρα βλέπετε ένα κείμενο, εντάξει, αυτό που γράψαμε, αυτό είναι στα ελληνικά, δεν μας πειράζει. Μετά το άλλο. Α, μήπως θέλετε να διαβάσουμε μόνο τη μετάφραση, εφόσον έχουμε τη λαρυγίτιδα. Άρα, ήθελα απλώς να σας πω ότι είναι του 1952. Θα βάλω τώρα τον Κωνσταντίνο. Έχω καιρό να το βάλω. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπράβο. Είναι ο Λούις Αμστρόγκ. Λοιπόν, εσύ βέβαια θα πας στο... Πού θα πας? Δεν θα το διαβάσεις στα γαλλικά. Θα πας στο 26.803. Μάλιστα, εδώ είμαι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι η μετάφραση που κάναμε και να το χαρείτε. Και είναι η επιστολή λοιπόν του Καζαντζάκη στον Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος τότε μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του γράφει το 1952, είπαμε, μην ξεχνάτε, ο Άινστάιν πεθαίνει το 1955, άρα 3 χρόνια πριν το θάνατό του. Και έχουμε αυτήν την χειρόγραφη επιστολή, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο Καζαντζάκη. Αυτό είναι για το χαρεί ο Ευστάθιος και ο Γιώργος. Αλλά δεν θα έβαζα τον Γιώργο ή τον Ευστάθιο να το διαβάζουν έτσι χωρίς καμία προετοιμασία, γιατί μετά θα είχαμε ένα θέμα με την Κρήτη. Εδώ λοιπόν θα το διαβάσουμε και πάμε. Αγαπητέ δάσκαλε, είναι με βαθιά συγκίνηση που έλαβα την επιστολή σας. Πάντα με εμφανιστήκατε ως η συνείδηση η πιο ψηλή και η πιο φωτεινή του χρόνου μας. Με τον Σφάιτσερ ήσασταν για μένα το μοντέλο του ανθρώπου. Η ύπαρξή σας σε αυτή τη γη, τόσο ματωμένη και λερωμένη από τους ανθρώπους, πάντα ήταν για μένα μια μεγάλη παρηγοριά. Χάρη σε εσάς, συχνά μπόρεσα να ξεπεράσω την αηδία μου και την απελπισία μου. Και το βιβλίο που σας έστειλα, Ελληνικό Πάθος, γράφτηκε κάτω από το στίγμα σας. Σας παρακαλώ, αγαπητέ δάσκαλε, να το διαβάσετε. Ο αυθεντικός τίτλος του είναι «Ο Χριστός εξακολουθεί να σταυρώνεται». Λανθασμένα μεταφρασμένο στα γερμανικά, Ελληνικό Πάθος. Δεν πρόκειται για τα βάσανα της σύγχρονης Ελλάδας. Προσπάθησα να ζωντανέψω την προσπάθεια του ανθρώπου να βρει μία Notausgang.
την απελπισία και την αδικία που μας περικυκλώνουν και μας πνίγουν. Με την ελπίδα ότι θα θελήσετε να διαβάσετε αυτό το έργο που έπρεπε να είναι αφιερωμένο σε εσάς, σας παρακαλώ, αγαπητέ δάσκαλε, να πιστέψετε στο βαθύ μου θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μου. Νίκος Καζαντζάκης. Κωνσταντίνε, πώς σου φαίνεται αυτό? Σε άγγιξε? Συγκλονιστικό, δάσκαλε. Άρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και είναι και τομείς που σαγγίζουν και σε επίπεδο επιστημονικό. Έχουμε λοιπόν έναν λογοτέχνη, ο οποίος απευθύνεται στον Άινστεϊν, ο οποίος του έχει γράψει, το βλέπεις ότι έχουμε στην αρχή μια επιστολή, τον ευχαρίστησε για το βιβλίο που του έστειλε ο Άινστεϊν και εμείς τώρα έχουμε το κείμενο. Ο Καζαντζάκης επιλέγει να του γράψει στα γαλλικά και γι' αυτό είχαμε το κείμενο που έλεγα να το διαβάσει η Θεοδώρα. Άρα είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας ότι όταν το γράφει στα γαλλικά θα δείτε μερικά σημεία είναι λίγο πιο παράξενα. Είναι απλώς ότι είναι συντομογραφίες. Και το βλέπετε ότι απευθύνεται σε αυτόν τον Άινστεϊν ως αγαπητέ δάσκαλε. Στο γαλλικό το κείμενο είναι γραμμένο «Cher maître, c'est avec une émotion profonde que j'ai reçu votre lettre. Vous m'êtes toujours apparu comme la conscience la plus haute et la plus lumineuse de notre temps. Avec Albert Schweitzer, vous avez été pour moi le modèle de l'homme. Votre existence sur cette terre si ensanglantée et si salie par les hommes m'a été toujours d'une grande consolation. Grâce à vous, j'ai pu souvent surmonter mon dégoût et mon désespoir. Et les livres que je vous ai envoyés, ou si c'est quand il est je passionne, a été écrit sous votre signe. Και αυτό είναι ωραίο γιατί εξηγεί, όπως μας το διάβασε στη μετάφραση, ότι επηρεάστηκε από τον Άινστεϊν και τον Σφάιτσερ. Je vous prie, cher maître, veuillez le lire. Son titre original est Christ continue à être toujours crucifié, à proprement traduit en allemand, il n'y s'agit point de souffrance de la Grèce contemporaine, j'ai tâché d'y vivre l'effort de l'homme à trouver un autre Ausgang dans le désespoir et l'injustice qui nous encercle et nous étouffe. Dans l'espoir que vous voudrez bien lire cet ouvrage qui devait vous être dédié, je vous prie, cher maître, de croire mon admiration profonde et ma gratitude à Nikos Kazantzakis. Άρα, λέω τώρα ότι έχετε ένα πανέμορφο βιβλίο, θα το δούμε και αυτό μαζί, έχετε μία αναφορά. Κυρία Μαγδαληνή, αυτό μπορεί να το διαβάσετε σε μία λέσχη, λέω εγώ, και να προκαλέσουμε ένα ενδιαφέρον και να πούμε. Ένας Νίκος Καζαντζάκης γράφει στον Άλμπερ Άινστεϊν, κάνει αναφορά μέσα στον ίδιο τον Άινστεϊν, στον ίδιο τον Σφάιτσερ, μιλάει για τον Χριστό και επειδή είμαστε και σε μια περίοδος που μιλάμε για το θέμα της Ανάστασης και τη Λαμπρή, είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας όταν θα δούμε πώς λειτουργεί το κείμενο. Κυρία Μαγδαληνή, πώς σας φαίνεται σαν εισαγωγή? Τέλεια, δάσκαλε. Και δεν έχεις παράπονα, έχεις και άθρο και την επιστολή τη γνήσια και την καταγραφή στα γαλλικά και την μετάφραση. Κανονικά εδώ οι πιο νέοι λένε κάτι που αρχίζει με πι. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, είναι ότι δεν το θες. Είμαστε εντάξει. Άρα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα μπορούσα να φτάσω εδώ και να πω, εντάξει, τώρα έχεις όλο το υλικό. Όχι, όχι, δεν έχεις όλο το υλικό. Άρα τώρα θέλω να έχουμε αυτή την απόλαυση και επειδή ξεκινήσαμε από τον Κωνσταντίνο, θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο. Άρα εξηγώ, θα διαβάσετε όλοι, θα ήθελα να διαβάσετε ας πούμε μία παράγραφο, εντάξει, να δείτε λίγο και τον πλούτο, το λεξιλόγιο, τον τρόπο που σκέφτεται και αυτό που μας αγγίζει, γιατί το είχε πει και ο Παντελής είναι εδώ, νομίζω τον είδα, το είχε πει και ο Παντελής όταν διαβάζαμε τον Άρη Φακίνο, είχε πει ο Παντελής μου θυμίζει Νίκο Καζαντζάκη, άρα θα ήθελα
να το δείτε με αυτόν τον τρόπο, να δείτε μέσα και το εσωτερικό χιούμορ, να δείτε έναν πλούτο, ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδος μέσα από αυτό το πλαίσιο, αφορά και το θέμα της πίστης. Βέβαια, εγώ δεν σας αναγκάζω να το διαβάζετε, αλλά σας λέω, όποιοι θέλουν, ας το εξετάσουν μαζί μας τώρα, γιατί είναι μια μορφή συνέχειας, είναι μια συνέχεια που είναι σημαντική. Κανονικά η κυρία Βίκη μπορεί να σας στείλει και υλικό όταν κάναμε μια εκδήλωση στην Κρήτη για τον Νίκο Καζαντζάκη, ήταν σε σχέση με την ασκητική, έχουμε κάνει και αναλύσεις. Υπήρχε μια περίφημη διάλεξη που κάναμε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα πόσες ήσαν, 2 ώρες ασκητική και μετά 2 ώρες ΑΟΣ, στο ίδιο κοινό, στην ίδια αίθουσα, στο Ηράκλειο. Και τελικά, Βίκη, είστε έτοιμοι να διαβάσετε? Σας έκοψα το λαρύγγι από ό,τι καταλάβα. Η κυρία Θεοδώρα είναι η ασθένεια που την έκοψε. Άρα θα αρχίσουμε με τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, πού μου έφυγες, Κωνσταντίνε? Όχι, δάσκαλε, εδώ είμαι. Ωραία, το θυμάστε το τραγούδι, α? The Beautiful. Λοιπόν, πάμε. Άρα, κυρία Βίκη, ο Αγάς, κοίτα ποιας περιοχής. Με αυτό. Όλα αυτά είναι τυχαία, λέω. Εντάξει. Άμα γιορτάζεις, ας πούμε, 100 χρόνια μετά τον Άλμπερ Άινσταϊν, ποιος φταίει? Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε. Κάθεται ο αγάς της Λυκόβρυσης στο μπαλκόνι του, απάνω από την πλατεία του χωριού. Καπνίζει το τσιμπούκι του και πίνει ρακί. Ψυχαλίζει ήσυχα, τρυφερά, και στα γυρτά χοντρά μουστάκια του, καφρεσκοβαμένα με καραμπογιά, κρέμονται λαμπυρίζοντας μερικές ψυχάλες, και ο αγάς, ξαναμένος από τη ρακή, τις αναγλύφει να δροσερέψει. Δεξιά του στέκεται όρθιος ο Σεΐζης, ένας θεόρατος άγριος ανατολίτης, αλήθωρος και κακομούτσουνος. Με την τρομπέτα του, ζερβά, του κάθεται διπλοπόδι, απάνω σε βελουδένιο μαξιλάρι, ένα όμορφο στρομπουλό τουρκόπουλο που του ανάβει κάθε τόσο το τσιμπούκι και του γεμίζει ακατάπαυτα την κούπα του ρακί. Μισοσφαλμή... Βέβαια, πού πας. Πρώτα απ' όλα αυτό λέγεται παράγραφος. Ωραία. Άρα, το θέμα τι βλέπουμε. Άρα, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το πρόσωπο με το οποίο αρχίζει το έργο ο Χριστός ξανασταυρώνεται? Έλα, Κωνσταντίνε. Δεν σε εντυπωσιάζει? Κωνσταντίνε, το έχεις διαβάσει? Όχι, δάσκαλε. Την αρχή ίσως το έχω το βιβλίο. Τι το έχεις, ρε άνθρωπε, στην αποθήκη το έχεις ή στη βιβλιοθήκη? Λοιπόν, άρα, άκουμε. Έχεις άσκηση του δασκάλου, αφού το βιβλίο το έχεις και δεν έχεις ανάγκη να το αγοράσεις, δεν θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις και να πεις μήπως είναι μια καλή περίοδο τώρα το Μάρτι που έχουμε και την Επανάσταση και έχουμε και την Ανάσταση να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Πρώτη ερώτηση, επειδή εσύ προσέχεις και μερικά πράγματα, ρωτάω τώρα, ο αγάς είναι μουσουλμάνος? Ναι, έτσι. Όχι. Ναι, όχι. Πάνος ρακί πίνει. Εμένα μου φαίνεται. Θα έλεγα ναι, δηλαδή. Εσένα σου φαίνεται τι? Ναι, ότι είναι. Και βέβαια είναι, αλλά είναι με το δικό του τρόπο. Μάλιστα. Ας το πούμε πολύ χαλαρός όσον αφορά το ενόπνευμα. Είμαστε εντάξει? Δεν βλέπεις αυτό ότι είναι βαμμένος με καραμπογιά? Δεν σ' αρέσει αυτό? Μάλιστα. Μαύρη μπογιά. Ναι, ναι. Καραμπογιά. Ωραία. Κυρία Βίκη, η καραμπογιά σ' άρεσε?
Βεβαίως. Αυτό είναι. Να τα λέμε και αυτά. Με καραμπογιά, πρόσεξε, φρεσκοβαμμένα τα μουστάκια. Δεν κάνει ό,τι να είναι. Λοιπόν, μετά είναι λίγο ξαναμένος από τη ρέκη. Και ρωτάω τώρα, τι βλέπετε. Βλέπετε έναν αγά. Θα σας βάλω και λίγο κόκκινο, γιατί τελείως δεν το πιένετε. Βλέπετε έναν αγά, okay. Καπνίζει τσιμπούκι. Τώρα αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο ο Ιωάννης, η Ραλού και η Βίκη. Πίνει ρακί. Αυτός εδώ έχει δίπλα του έναν άγριο θεόρατο ανατολίτη. Περιγράφεται κιόλας. Ο άλλος έχει και μια τρομπέτα. Βλέπεις ότι υπάρχουν πάλι μουσικά όργανα. Και έχουμε και ένα στρομπουλό όμορφο τουρκόπουλο εδώ. Αυτό τώρα, αυτή η τριάδα, Κωνσταντίνε, πώς σου φαίνεται. Έχεις τον αγά, έχεις τον άγριο ανατολίτη και έχεις τον στρομπουλό τουρκόπουλο. Δεν έχει ενδιαφέρον να αρχίσεις ένα κείμενο που είναι για αυτό το θέμα με αυτά τα πρόσωπα. Μάλιστα. Μάλιστα. Το τουρκόπουλο δεν μου ταιριάζει εκεί. Γιατί δεν σου ταιριάζει το τουρκόπουλο. Μου ταιριάζει, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, να το κατανοήσω το... Το τουρκόπουλο που του βάζει, ας πούμε, το τσιμπούκι, αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Ήταν κάποιο έθιμο της εποχής, ας πούμε. Που... Όχι ρε, δεν είναι το... Καλά, το τσιμπούκι δεν ήταν της εποχής. Ήτανε... Το θέμα είναι ότι, όπως καταλαβαίνεις, έχεις έναν αγά, από τη μια μεριά έχεις τον προστάτη του και από την άλλη έχεις και την καλοπέραση. Μάλιστα. Θα το δούμε μετά. Κατάλαβα. Ωραία. Θα το δούμε. Μην ανησυχείς. Άρα, μ' αρέσει όμως αυτή η εισαγωγή. Κυρία Μαγδαληνή, αυτή η εισαγωγή δεν σας ξαφνιάζει? Ναι, για το θέμα ναι. Για τον τίτλο του βιβλίου δηλαδή. Δεν είναι ένας περίεργος δρόμος από τον οποίο θα περάσει. Αυτό τώρα δεν σ' αγγίζει κανονικά. Δεν είναι κατευθείαν χριστιανικό για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εδώ μας κάνει αυτό. Άρα, κυρία Μαγδαληνή, για να μην δουλεύει όλη η ομάδα μόνο για σένα, ποια θα διαβάσει τη δεύτερη παράγραφο? Εγώ. Μ' αρέσει αν καταλαβαίνεις τα υπονοούμενα με την πρώτη. Μισοσφαλνάει τα μαχμουρίδικα μάτια και χαίρεται ο αγάς τον απάνω κόσμο. Όλα τα έκανε καλά ο Θεός. Συλλογέται. Πετυχημένο πράγμα είναι ο κόσμος τούτος. Τίποτα δεν του λείπει. Αν πεινάσεις... Περίμενε. Συμφωνείς με αυτό? Αν είσαι αγάς, ναι. Αν δεν είσαι... Θα τα δεις μετά. Θα τα εξηγήσει. Πρόσεξε. Πάμε. Κοίτα, μου το διαβάζεις. Το διαβάζεις, όπως λέμε με τη Βίκη, με... θεατρικότητα και φιλολογική θεατρικότητα. Δεν μου το διαβάζεις επειδή άντε να το διαβάσω επειδή με ανάγκασε ο δάσκαλος. Είμαστε εντάξει. Θέλω να ακούσω χαρά, θέλω να ακούσω απόλαυση. Για να δω. Αν πεινάσεις, έχει ψωμί και κρέας κοκκινιστό και πιλάφι με κανέλα. Πρόσεχε, παιδί μου. Περίμενε, βιάζεσαι. Πού είναι ο Παντελής? Παντελή. Πιο αργά. Κόκκινη σάλτσα, ρε Παντελή. Ναι. Ο Λένη, πώς το διάβασες αυτό, ρε παιδί μου? Και λέει, αν πεινάσεις, έχει ψωμί και κρέας κοκκινιστό, πιλάφι με κανέλα. Αυτό τώρα το διάβασες, δηλαδή δεν θες να κάνεις τέτοια συνταγή? Δεν σε ενδιαφέρει? Δεν έχεις κάνει ποτέ πιλάφι, ρύζι πιλάφι και κρέας κοκκινιστό? Πολλές φορές. Και δεν σ' αρέσει? Μου αρέσει. Για να το ακούσω τι αρέσει. Για ξαναπέσω. Θα είναι αφιερωμένο στο Παντελή. Το Παντελή, το θυμάσαι πως είναι ο Παντελής, γιατί έχεις καιρό να το δεις. Είναι έτσι. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ότι κάθε λέξη που θα πεις θα είναι μπουκιά για τον Παντελή. Έτσι δεν είναι, Παντελή? Αν πεινάσεις, έχει ψωμί
και κρέας κοκκινιστό και πιλάφι με κανέλα. Αυτό. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Όταν το διαβάζετε αυτό, είναι στη λέξη ψωμί. Όταν πες ψωμί, ψωμί, πρέπει να ακούς το αφράτο. Πρέπει να ακούς το καρβέλι. Το καρβέλι είναι όταν είναι ψημένο. Το ψωμί όταν είναι ήδη ψημένο και ακούς το αφράτο. Αυτό εδώ σου είναι αυτό που λέμε ζουμί μες στο κείμενο. Σου λέει κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Κωνσταντίνε, εσείς που είσαστε της διατροφής, δεν έχετε κανένα παράπονο με τον κύριο Αγά, γιατί ψωμί, κρέας κοκκινιστό, πιλάφι με κανέλα, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι... Άρα για να πούμε τώρα αν διψάσεις. Αν διψάσεις, έχει τα θάνατο νερό. Τυρακή. Έτσι, μπράβο. Αυτό τώρα είναι πιο πολύ... Πού είναι ο Ευστάθιος? Ευστάθιε? Ευστάθιε. Εδώ. Εσύ δεν έχεις πει ποτέ ρακί στην Κρήτη, δεν είναι? Εντάξει. Τώρα, Ευστάθιε, πες την άλλη ότι είναι αθάνατο νερό. Πύρτο. Δεν ξέρει. Όπου εγώ έχω πιει ρακί πάνω σε μερικά βουνά εκεί πέρα στο Ψιλωρίτη, Παναγία μου. Θυμάμαι, έλεγε ο κριτικός. Αν σου δώσω περισσότερο, δεν θα ξαναβρεις τον δρόμο. Άρα, ξαναλέω. Έχεις το πεινάσεις, αν διψάσεις. Μετά, πάμε, άντε. Αν νηστάξεις, έχει κάνει ο Θεός τον ύπνο. Ένα και ένα για την νύστα. Αν θυμώσεις, έχει κάνει το βούρδουλα και τα πισινά του ραγιά. Αν σε πιάσουν τα μεράκια σου, έχει κάνει τον αμανέ. Και αν θες να ξεχάσεις τα ντέρταχια και τα βάσανα του κόσμου, έχει κάνει το Γιουσουφάκι. Α, τώρα αυτό είναι που θα καταλάβει κάποιος μετά, ο Κωνσταντίνος. Ρωτάω τώρα, δεν σ' αρέσει αυτή η αναφορά? Δεν έχει πλάκα? Πρόσεξε, πρόσεξε. Εδώ βλέπεις ότι στην αρχή μιλάει για τον Θεό και ξαφνικά εδώ θα ξαναπεράσουμε στον Αλλάχ. Βλέπεις? Άρα για διάβασέ μου ακόμα αυτό, γιατί δεν πάει αλλιώς άμα το κόψουμε. Μεγάλος μάστορας είναι ο Αλλάχ, μουρμούρισε συγκινημένος. Μεγάλος μάστορας. Μερακλής. Κόβει το μυαλό του. Πώς του ήρθε τώρα και έκαμε τη ρακή και το Γιουσουφάκι. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπεις το χιούμορ? Ή όχι? Δάσκαλε, εγώ λυπάμαι για το Γιουσουφάκι, γιατί ξέρετε. Σκέφτομαι το Γιουσουφάκι. Μα το Γιουσουφάκι μπορεί και να παίζει μουσική, δεν κατάλαβες. Μπορεί και να τραγουδάει. Άρα το κείμενο δεν το έχεις διαβάσει, δεν γίνεται. Το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Το έχω διαβάσει. Α, πριν πολλά χρόνια. Καλά. Εσένα δεν σ' αρέσουν τα παιδάκια που είναι όμορφα και στρομπουλά και έχουν ωραίο γέλιο? Μ' αρέσουν. Άρα, πρόσεξε, δεν μιλάμε γι' αυτό. Αλλά λέω, αυτή μια μεριά λέει μεγάλος μάστορας και έχει κάνει αυτό και αυτό. Και μετά σου λέει, και αυτό επιμένω, έχει κάνει τη ρακή και το Γιουσουφάκι. Δηλαδή, ξεκινάς με ένα πράγμα που φαίνεται να είναι πολύ σχεδόν θρήσκιο, ότι ευχαριστεί τον Θεό, τον Αλλάχ, και στο τέλος σου λέει, που έκανε ρακή και Γιουσουφάκι. Δεν σου κάνει εντύπωση? Αυτό τώρα δεν το πιάνετε τι υπονοεί ο Καζαντζάκης? Κόβει το Θεό στα μέτρα του? Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός εδώ είναι πραγματικά θρησκιός. Καλοπερνάει και θα το δούμε και μετά και σου λέει μάλλον έτσι είναι ο παράδεισος. Άρα πάμε μετά. Ποιος συνεχίζει μετά? Ποιος δεν έχει? Είπαμε για... Να, ο Ευστάθιος. Ευστάθιε! Βουρκώνουν τα μάτια του Αγά από τη θρησκευτική κατάνοιξη και από το πολύ ρακοπότη. Αυτό τώρα δεν άρεσε. Περίμενε. Δεν απολαμβάνεται, παιδιά. Κυρία Βίκη, δεν με καταλαβαίνουν. Δεν απολαμβάνεται. Βουρκώνουν τα μάτια του Αγά από τη θρησκευτική κατάνοιξη. Είναι ειρωνικό, δάσκαλ. Είναι... Εντάξει, δηλαδή. Πού είναι η Αθηνά? Αθηνά? Εδώ είναι.
Αθηνά τώρα δεν βλέπεις το χιούμορ που έχει μέσα το κείμενο. Δηλαδή, βουρκώνουν τα μάτια από τη θρησκευτική κατάνοιξη και από το πολύ ρακοπόδι. Δυσυπόστατες περιγραφές, απόκριφες. Κατάλαβες. Άρα εδώ πάει και στα δύο μαζί και καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, ο Αγάς τα έχει όντως στα μέτρα του και εντάξει, είναι χαρούμενος και βουρκωμένα τα μάτια. Πάμε ρε, πάμε. Σκύβει από τον μπαλκόνι και καμαρώνει τους ραγιάδες του να σου λατσέρνουν στην πλατεία φρεσκοξουρισμένοι. Γιορτοντυμένοι με τα κόκκινα. Ωραία, περίμενε. Αυτό τώρα προσέξτε. Είναι ο Αγάς που κοιτάζει από το μπαλκόνι και στην πραγματικότητα θα το δούμε και μετά. Τους ραγιάδες τους έχει σαν πρόβατα. Και είναι ο βοσκός που κοιτάζει τα ωραία του πρόβατα. Είναι αυτοί που του φέρνουν τα λεφτά, είναι αυτοί με τους οποίους ασχολείται. Είναι χαρούμενος αυτός. Δηλαδή έχει το κείμενο, έχει έναν πόθο και ένα πάθος για μια μορφή ζωής και είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας. Εκτός βέβαια από το γεγονός ότι τώρα έχουμε και ραγιάδες που δεν είναι καθόλου σε αυτούς ούτε φρεσκο ξουρισμένοι. Είδες, Ευστάθιε, φρεσκο ξουρισμένοι, εντάξει, και γιορτοντυμένοι. Ωραία. Κυρία Βίκη, εσύ το χαίρεστε τουλάχιστον ή έτσι και έτσι? Εγώ το χαίρομαι. Εντάξει, εγώ το χαίρεται η Βίκη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Ευστάθιε, δεν φεύγεις. Περίμενε. Περίμενε, σου βάζω το επόμενο. Άμα δεν το διαβάσετε έτσι, τι διαβάζετε καζατάκια. Διαβάζετε απλώς κείμενα. Έχει μέσα ζωή. Φαίνεται ο άνθρωπος έχει ζήσει. Αλλά να το βάλω εδώ. Okay. Πάμε τώρα. Με τα κόκκινα φαρδιά ζωνάρια, με τα νιοποιημένα κοντοβράκια, με τα γαλάδια τζουλούκια. Άλλοι φορούν φέση, άλλοι σαρίκι, άλλοι σκούφο, από αρνίσια προδιά. Οι πιο ασίκηδες έχουν και στο αυτί τους ένα κλονί βασιλικό και ένα τσιγάρο. Εσταθείτε ρε παιδιά, αυτό τώρα όταν το βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος που προσέχει κάθε λεπτομέρεια των ανθρώπων, αυτό τώρα δεν σου δίνει ο Μερακλής, το βλέπεις εδώ, το κλονί βασιλικό, άντε και το τσιγάρο, είμαστε σε άλλη εποχή, αρνίσια προβιά, μιλάει για το φέση, σαρίκι, κοντοβράκια. Εγώ λέω να το λέω έτσι, αντί να λέμε τα σορτσάκια, να τα λέμε τα κοντοβράκια. Έβαλες το κοντοβράκι σου, παιδί μου. Και να είναι και νιοπλημένο. Λοιπόν, τρίτη της λαμπρής είμαστε. Κύριε Ευστάθιε, χαμογελάσατε καθόλου ή αγχωθήκατε? Ναι. Λαμπρής. Τώρα τέλεψε λειτουργιά. Γλυκιά, τρυφερή μέρα. Ήλιος ψυχαλίζει. Μύρισαν οι λεμονανθοί. Μπουπουκιάζουν τα δέντρα, ανασταίνονται τα χόρτα, ανεβαίνει ο Χριστός από κάθε σβολαράκι χώμα. Σουλατσάρουν οι χριστιανοί στην πλατεία, σμίγουν οι φίλοι, ασπάζεται το ένα στον άλλο. Λένε Χριστός Ανέστη και ύστερα καθίζουν στον καφενέ του Κωνσταντή ή κάτω από το μεγάλο πλάτανο, στη μέση της πλατείας. Παραγγέλουν ναργιλέδες και καφέδες και αρχίζει σαν την ψηλή βροχή, το γλυκό κουβεντολόγιο. Διάβασέ μου ακόμα αυτό. Πρόσεξε πώς θα το διαβάζεις. Θυμήσου τη Μαργαρίτα. Τέτοια θα είναι και η παράδεισο, λέει ο Χαράλαμπος. Ο Καντιναλάφτης. Καντιλανάφτης, ήλιος απαλός, σιγανή βροχούλα, λεμονιές ανθισμένες, ναργιλέδες και ψηλή κουβέντα στους αιώνες των αιώνων. Ρωτάω τώρα. Κυρία Αθηνά και Χαγιά, αυτός ο Καντιναλάφτης δεν έχει πλάκα πώς μιλάει? Ναι. Γιατί να μην έχει ήλιο απαλό ο παράδεισος, γιατί να μην έχει βροχούλα, γιατί να μην έχει λεμονιές ανθισμένες,
Τώρα για τους ναργιλέδες θα το ζητήσουμε μάλλον εξαίρεση. Ψηλή κουβέντα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Είναι, αυτό τώρα είναι και για όλους τους κοτσομπόριδες και τις κοτσομπόριδες, ψηλή κουβέντα. Το χρησιμοποιείται αυτό, εντάξει, γιατί οι πιο νέοι συνήθως λένε ψιλοχάρικα. Εδώ να το λέμε ψιλοκουβέντιασα, παραδοσιακά. Ειδικά με την φωνή του Ευστάθιο, γίνεται και λίγο πιο μάγικο. Κανονικά πρέπει τώρα να έχουμε και τον... ποιο να βάλουμε τώρα. Όχι, θα βάλουμε την Αθηνά. Αθηνά. Λοιπόν, ελπίζω να καταλάβετε και το υπονοούμενο με τον Πλάτανο. Θυμάστε πόσους Πλάτανους έχουμε και Πλάτανο του Κολοκοτρώνη και διάφορα. Βλέπετε ότι στη μέση του πουθενά έρχεται ο Χριστός και το Χριστός Ανέστη. Έρχεται ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής είναι για τον Κωνσταντίνο. Βλέπεις, φαντάζομαι εκείνη την εποχή να είχες καφενέρε. Άρα, τώρα τα λέμε πιο λόγια. Τώρα λέμε ότι κάνεις διατροφή. Εντάξει. Στην άλλη άκρα της πλατείας, στην άλλη άκρα της πολιτείας, πίσω από τον Πλάτανο, υψώνεται φρεσκοασβεστομένη με το χαριτωμένο καμπαναριό της η εκκλησία του χωριού, η Σταύρωση του Χριστού. Η πόρτα της είναι σήμερα στολισμένη με βάγια και δάφνες. Εδώ το διάβασες ωραία, όπως κάνει και ο Φιλίμωνας. Το πρώτο έκανες, φάνηκε ότι, κυρία Αθηνά, μήπως δεν έχετε διαβάσει καθόλου αυτό το κείμενο, δεν είναι. Το έχω διαβάσει. Αλλά του καταλουκά. Εγώ σας είπα, με καθοδήγηση αλλιώς διαβάζετε, εγώ το παραδέχομαι. Δεν λέω αυτό. Εδώ τώρα δεν σ' αρέσει που είναι φρεσκοασβεστομένη με το χαριτωμένο καμπαναριό της Εκκλησίας του Χωριού και η Εκκλησία του Χωριού λέγεται η Σταύρωση του Χριστού. Η Σταύρωση. Και ο κόσμος, δάσκαλε, όπως περιγράφεται, ας πούμε, νοικοκυρέοι, καθαροί, πλημμένοι. Δηλαδή... Αυτό είναι τα παλιά σου. Αυτό ήταν όταν ήσαν στην Αυστραλία, πριν μπει στα θρησκευτικά. Άκου τι σου λέω. Εγώ σε ξέρω τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Εδώ θέλω να το χαρείς. Άκου, είδες πως διάβασες την πόρτα. Γιατί τώρα, επειδή κατάλαβες ότι είσαι μέσα στην εκκλησία του χωριού, την πόρτα είπες, πες ξανά την πόρτα να το χαρούμε. Η πόρτα της είναι σήμερα στολισμένη με βάγια και δάφνες. Αυτό, με βάγια και δάφνες. Εδώ το είπες ωραία. Συνέχισε. Γύρα τρογύρα, τα μαγαζάκια και τα εργαστήρια του χωριού, το σαμαράδικο... Το σαμάρι. Σαμάρι. Το έχω, έχω σαμάρι και δεν μπορώ να το προφέρω. Εντάξει, τώρα μην αγχώνεσαι. Το σαμαράδικο, το αγριάνθρωπο Παναγιώταρου, που τον λένε... Και η γυψοφά. Γυψοφά. Να είστε καλά, δάσκαλε. Γιατί μια φορά έφεραν στο χωριό το γύψινο αγαλματάκι του μεγάλου Ναπολέοντα... Πρόσεξε τώρα τι θα διαβάσουμε. Και το φαε. Και ύστερα έφεραν άλλο ένα του Κεμάλ. Πασά. Και το φαε και αυτό. Και ύστερα έφεραν του Βενιζέλου. Και το φάε και αυτό. Μεγάλος άνθρωπος. Αυτό του χάρηκα περισσότερο. Για πρόσεξε, γι' αυτό είναι γύψοφάς. Ναι. Γιατί τρώει το γύψο. Δίπλα στο μπαρμπέρικο του Αντώνη, ο Ερωτόκριτος. Αυτό τώρα κανονικά, δηλαδή, το μπαρμπέρικο του Αντώνη να λέγει το Ερωτόκριτος, αυτό είναι φτιαγμένο για μας, να το χαρούμε. Πάμε από όλα και απάνω στην πόρτα. Και απάνω στην πόρτα κρεμασμένη μία ταμπέλα με μεγάλα κόκκινα γράμματα του αιμάτου. Εξέρχονται και όδοντες. Πιο πέρα το χασάπικο του Κυρδημητρού του Κουτσού. Κεφαλάκια φρέσκα η Ηρωδιάς. Κάθε Σάββατο σφάζει ένα μουσκάρι και πριν το σφάξει το χρυσώνει τα κέρατα. Του μπογιατίζει το κούτελο, του περνάει κόκκινες κορδέλες στο λαιμό και το γυρίζει στο χωριό κουτσένοντας και τελανίζει τις χαρές του. Και τέλος,
ο περίφημος καφενές του Κωνσταντή, μακρόστενος, δροσερός, που μοσχομυρίζει καφέ και τουμπεκί και φασκόμηλο το χειμώνα. Και στον τοίχο του δεξιά κρέμονται καμάρι του χωριού τρεις μεγάλες γελιστερές λιθογραφίες. Η Γενοβέφα από τη μία μεριά, μισόγυμνη, από εκεί δεν βλέπω, δάσκαλε. Μισόγυμνη σε, μέσα σε ένα δάσος τροπικό, μετά θα δούμε. Αλλά το βλέπεις το τουμπεκί ψιλοκομμένη. Αμέ. Εδώ είναι πάλι, εδώ βλέπεις και το φασκόμηλο για το χειμώνα. Αυτό εδώ είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα σε ένα κείμενο. Εμείς τώρα μας έχει βάλει μέσα στο χωριό. Ηθογραφικά στοιχεία, δάσκαλε. Ναι, αλλά βλέπεις ότι εδώ έχουμε έθιμα, έχουμε κομμάτια της ιστορίας μας. Εδώ... Δάσκαλε, ναι? Καταφέρνει σε μία σελίδα να μας εξηγήσει πώς καταφέραμε και αντέξαμε 4 αιώνες. Ναι. Σαν να έχει τον τρόπο αφήγησης του Παπαδιαμάντη, δάσκαλε, στη λεπτομέρεια, ας πούμε, στην περιγραφή. Ναι, αλλά ο Παπανδιαμάνης είναι λίγο πιο λεπτός. Αυτός βάζει πιο πολύ το ζουμί της ζωής, δηλαδή να σου δώσει λεπτομέρειες οι οποίες χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα, δηλαδή τον γυψοφά, βλέπεις. Ναι, ναι, εστιάζει αλλιώς, αλλά... Ναι, αλλά όχι, όχι, μην κάνεις συγκρίσεις, είναι και αυτό. Δάσκαλε, δάσκαλε, ναι? Ναι, μου επιτρέπεις, παρακαλώ. Βεβαίως. Το χωριό δεν είχε Τούρκους, έχω την εντύπωση, εκτός από τον Αγά και καμιά εικοσαριά στρατιώτης. Ήταν αμυγές ελληνοχώροι. Δεν ήταν τουρκοχώροι. Ναι, μα δεν διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε μαθητή. Το βλέπεις, ας πούμε, πώς μιλάει και για ποιους ανθρώπους μιλάει και ποια είναι τα ονόματα για τα οποία μιλάει. Αναφέρεται, ναι. Ναι, ναι, συγγνώμη. Συμφωνώ, Ανδρέα, θα διαβάσεις και εσύ, να το ξέρεις. Θα διαβάσω, εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, άρα πάμε στο επόμενο. Κυρία Μαγδαληνή. Ναι, δάσκαλε. Πώς σας φαίνεται ο Νίκος μας? Πάντοτε αγαπημένος. Εσύ είσαι ακόμα στο Ιουσουφάκι? Όχι. Απλά τελικά είναι αλλιώς να τα διαβάζεις αυτό που είπε και η Αθηνά. Πριν το δάσκαλο και μετά το δάσκαλο τα κείμενα. Τζάμπα κάνουμε τα μαθήματα. Είναι για να το χαρούμε, ρε παιδιά. Μεγάλη χαρά. Κοίτα, πρόσεξε τώρα. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, Αθηνά, συνεχίζεις το κομμάτι σου, ε. Και τη Βασίλισσα Βικτόρια, παχιά, γαλανομάτα, με τεράστιο στήθος παραμάνας. Και στη μέση. Και στη μέση. Αυτό. Α, Αθηνά, ενώ έχεις χιούμορ. Αυτό κανονικά τη φαντάζεσαι τώρα στις συζητήσεις που έχουμε. Πώς θα το πω τώρα διακριτικά. Ας πούμε, αυτά που έχει η βασιλική οικογένεια στην Αγγλία. Βλέπεις, λένε διάφορα. Δεν θα γίνει να πει η Βασίλισσα Βικτόρια, η παχιά, η γαλανομάτα. Με τεράστιο στήθος παραμάνας. Καλά, τότε ακουγότανε και προτέρημα. Τώρα είναι το θέμα. Όχι, μα παραμένει προτέρημα. Αθηνά, είσαι γυναίκα, δεν καταλαβαίνεις τι λες. Ναι, πώς, το κατάλαβα. Άσε τους άλλους να το απολαμβάνουν την παραμάνα τους. Ξαναλέω. Αυτό όταν το βλέπεις, λες πώς πέρασε από το παχιά στο γαλανομάτο, που εδώ μου θυμίζει την Αθηνά. Να Αθηνά τη θέα, για να μην το πάρει στραβά και μετά μας πεις ότι εγώ δεν είμαι γαλανομάτα. Αυτή όμως δεν ήταν παχιά. Αυτό δεν το ξέρουμε. Άρα, το τεράστιο στήθος, εντάξει. Και μετά και στη μέση, πρόσεξε εδώ. Στη μέση. Άγριος, με γκρίζα θυμωμένα μάτια, με έναν αψηλό σκούφο αστρακάν, ο Κεμάλ Πασάς. Δεν έχει πλάκα που έχει βάλει αυτά τα τρία πρόσωπα μαζί. Να. Να τα σκεφτείτε, να τα σκεφτείτε αυτά. Ωραία. Πάμε τώρα στον Ανδρέα. Ανδρέα, όλοι οι αγαθοί άνθρωποι. Ναι. Όλοι οι αγαθοί άνθρωποι. Δουλευταράδες, καλοί νοικοκυρέοι, πλούσιο το χωριό και ο αγάστο καλός άνθρωπος και αυτός, Μερακλής,
που πολύ αγαπά τη ραγή, τις βαριές μυρωδιές, μόσχο και πατσουλί και το αφράτο τουρκόπουλο που κάθεται ζερβάτο στο βελουδένιο μαξιλάρι. Κοιτάζει τώρα τους χριστιανούς όπως κοιτάζει ο βοσκός τα καλοθρεμένα αρνοπρόβατά του και χαίρεται. Αυτό τώρα που είσαι και της Ελασσόνας, το καταλαβαίνεις τώρα τι λέει. Πάρα πολύ καλά. Καλοί ανθρώποι. Περίμενε. Βλέπεις, πηγαίνει προς αυτό που έλεγες, εντάξει, γι' αυτό σου λέω, ναι. Ποιά, εσύ θα είναι γραμμένο. Είναι, έχει ενδιαφέρον πώς λέει ο Αγάς τα πράγματα, βέβαια τα γράφει ο Νίκος ο Καζαντζάκης, τα βάζει στη σκέψη του Αγά, ο Αγάς κοιτάζει τους χριστιανούς και βλέπει πώς μιλάνε. Πάμε εδώ τώρα, διάβασε το. Καλοί ανθρώποι, συλλογέτε, γέμισαν και φέτο το κελάρι μου πεσκέσια της λαμπρής, τυριά, κουλούρες, σουσαμωτές, τσουρέκια, κόκκινα αυγά. Ένας, ας είναι καλά... Ανδρέα, δεν διαβάζεις. Πώς τα διαβάζεις τώρα. Ανδρέα, δεν έχουμε πάει εμείς κάπου μαζί και με άλλους μαθητές εκεί πέρα που είχε ξύλα και τρώγαμε πολύ ωραία και μάλιστα κάποιος έκλεβε και ακόμα και από τον αρχηγό, να μην λέω ονόματα. Τυριά, κουλούρες, σουσαμωτές, τσουρέκια, κόκκινα αυγά. Εδώ τώρα ξέρεις ποιο, τι έχει πλάκα, ποιος καταλαβαίνει το χιούμορ. Αυτός τώρα περιγράφει τα πεσχέσια της λαμπρής και του τα έχουν φέρει σε αυτόν που είναι ο Αγάς. Μα αυτά αφορούν το Πάσχα, αφορούν το Χριστό. Μετά, εδώ, γαλινάκι χιώτικη μαστίχα. Δεν θυμάστε ότι έγινε η σφαγή της Χίου και το μόνο που δεν σκότωσαν οι Τούρκοι ήταν τα μαστιχοχώρια. Το είχες αναφέρει, δάσκαλε, αυτό. Τώρα το βλέπεις, αλλά για διάβασέ το. Ένας, ας είναι καλά, μου φέρει και ένα λαγινάκι χιώτικη μαστίχα για το Ιωσουφάκι μου να μασάει και να μυρίζει το στοματάκι του. Ρωτάω τώρα, δεν έχει πλάκα που φαίνει ο χριστιανός χιώτικη μαστίχα το λαγινάκι για να το έχει το Ιωσουφάκι. Λέμε τώρα. Για πες. Διάβασα ακόμα αυτή την τελευταία φράση. Είπε και έριξε μια τρυφερή ματιά στο Αγαδόπουλο που μασούσε μαστίχα, παχουλό και αποχαυνομένο. Αυτό τώρα το βλέπεις. Κυρία Μαγδαληνή, το βλέπεις αυτό. Αγαδόπουλο. Ναι. Τρυφερή ματιά. Όλα αυτά μπορούν να τα πιάσετε και με άλλα υπονοούμενα, αλλά θα το καταλάβετε σιγά σιγά. Άρα τώρα, εφόσον Παντελή, δεν γλιτώνεις, πάμε στο κελάρι. Και έτσι που συλλογιόταν το κελάρι του γεμάτο αγαθά και σιγοψυχάλιζε και γυάλιζαν οι πέτρες και τα κοκόρια άρχισαν να λαλούν από δίπλα του, κουλουριαστό στα πόδια του, το Ιωσουφάκι, μασούσε μαστίχα και χτυπούσε ευτυχισμένο τη γλώσσα του. Ο Αγάς ένιωσε ξαφνικά την καρδιά του να ξεχυλίζει. Σήκωσε το λαιμό, έκαμε να αρχίσει τον αμανέ, μα βαρέθηκε. Εσείς, το βλέπεις τώρα, δηλαδή. Είναι, ναι. Του σηκώθηκε και βαρέθηκε. Άρα μετά... Γυρνάει στο σεΐζι του και του γνέφει να βαρέσει την τρομπέτα, να σοπάσει ο λαός. Κι ύστερα γυρνάει ζερβά του. Τραγούδησέ μου, Ιωσουφάκη, να έχεις την ευχή μου. Τραγούδησέ μου το ντουνιά, τα μπύρ, ρουγιά, τα μπύρ. Αμάν, αμάν. Τραγούδησέ το μου, γιατί θα πλαντάξω. Δάσκαλε, δεν άντεξε τόση... Ναι, ρε παιδί μου. Δεν το άντεξε.
Ναι, δηλαδή τελικά λέει, κοιτάζει όλα αυτά που τα βλέπεις σαν άρνια. Έχει σημασία γιατί όπως τα βλέπεις σαν άρνια είναι σαν να τα βλέπεις σαν βοσκός και υπάρχει και το πίμνιο. Πρέπει να καταλάβετε τι λέμε τώρα. Υπάρχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Αλλά εδώ, όπως το λες, ξαφνικά δεν άντεξε άλλο και σου λέει να βαρέσει την τρομπέτα να σοπάσει ο λαός. Και μετά του λέει να σοπάσει ο λαός, όχι να μην γίνει, να μην έχει, αλλά για να τραγουδήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πού είναι ο Γιώργος της Κρήτης. Γιώργο. Ναι. Τραγούδι, το Παχουλόπεδόπουλο. Το Παχουλόπεδόπουλο αποτραβάει χωρίς βιάση τη μαστίχα από το στόμα του, την κολνάει στο γυμνό γόνατό του, ακουμπάει τη δεξιά του παλάμη στο μάγουλο και αρχίζει το αγαπημένο αμανέ του αγάτου. Κόσμος και όνειρο είναι ένα. Αμάν, αμάν. Κόσμος και όνειρο είναι ένα. Αμάν, αμάν. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό είναι που σου λέει πριν. Ντουνιά ταμπίρ, ουρουγιά ταμπίρ. Άρα, ντουνιά είναι ο κόσμος, το ίδιο. Αλλά κοίτα, πρόσεξε πώς το διαβάζει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το φανταστείτε αυτό. Γιώργο, το φαντάζεσαι, το Παχουλόπεδόπουλο αποτραβάει, έτσι, εγώ το βλέπω, χωρίς βιάση τη μαστίχα από το στόμα του, σαν να είναι τσίχλα, και την κολλάει στο γυμνό του γόνατο, εντάξει, ακουμπάει τη δεξιά του παλάμη στο μάγουλο και αρχίζει τη δεξιά του παλάμη στο μάγουλο, καταλαβαίνεις, και σου λέει, κόσμος και όνειρο είναι ένα αμάν αμάν. Γεια, συνέχισε. Παθητικιά, ναζλίδικη η φωνή, ανέβαινε, κατέβαινε, γουργούριζε σαν περιστέρα. Παθητικιά, ναζλίδικη η φωνή, ανέβαινε, κατέβαινε, γουργούριζε σαν περιστέρα. Και μετά, τι κάνει ο αγάς. Και ο αγάς έκλεισε τα μάτια και όλη την ώρα που βαστούσε ο αμανές, τόσο ήταν βαλαντωμένος που είχε ξεχάσει να πιει. Που είχε ξεχάσει να πιει. Αυτό τώρα... Μόνο οι υπότες μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Λοιπόν, βλέπεις Γιώργο, εδώ είναι κομμάτια ζωής, αλλά έχει, το λέει με το δικό του το ύφος ο Καζαντζάκης και καταλαβαίνουμε τελικά ότι δεν είναι ακριβώς όπως το είχαμε αναλύσει. Τι λέει μετά στο τέλος? Είναι στα κέφια του αγάς, μουρμούρισε ο Κωνσταντής, σερβίροντας τους καφέδες. Ας είναι καλά η ρακή. Λοιπόν, Παντελή, νομίζω ένας τρόπος που αντέξαμε ήταν να πίνουν ρακί μερικοί. Ας είναι καλά το Ιουσουφάκι, είπε χαμογελώντας. Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε τώρα. Πρέπει να το διαβάσετε το κείμενο και να το απολαμβάνετε σαν να το ζούσαμε μπροστά και να καταλάβετε μετά, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνετε την... πώς θα το πω, την... πού είναι τώρα... Δάσκαλε, να διαβάσω. Και βέβαια, αγάπη μου, και βέβαια. Εσύ να μην διαβάσεις. Έμαθα τα ελληνικά με αυτό. Ναι. Έμαθα τα ελληνικά με αυτό το βιβλίο. Ναι, κατάλαβα. Δεν μου το λες δύο φορές και εγώ τα έμαθα, κατάλαβα. Αλλά λέω απλώς ότι με αυτό εδώ το βιβλίο έμαθες ελληνικά. Ναι. Είναι όλο σημειωμένο. Ότι είναι όλο σημειωμένο, ναι. Να ξέρεις ότι και οι Έλληνες που τώρα διαβάζουν, το πιο πιθανό έχει αρκετές λέξεις που δεν τις ξέρουν. Ούτε από τον Αδάμ, ούτε από την Εύα, όπως λένε αλλού. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι πιο απλές. Θέλετε? Αφού περιμένω. Α, ωραία. Ας είναι καλά το Ιουσουφάκι, είπε χαμογελώντας πικρά ο Γιανακός, ο πραγματευτής και γραμματοφόρος του χωριού, με τα κάταστρα κοντρός τρόγγυλα γένια. Κάταστρα κοντρός τρόγγυλα γένια και τα πλούσια αρπακτικά μάτια. Ας είναι καλά η μοίρα, η στραβή που τον έκαμε αυτόν, αγά και εμάς ραγιάδες, μουρμούρισε ο αδερφός του παπά. Ο Χατζή Νικολής, που έκανε το δάσκαλο του χωριού, ξερακιανός, με γυαλάκια και με ένα χοντρό μυτερό καρύδι του λαιμού, που ανεβοκατέβαινε όταν μιλούσε.
αυτό εδώ πρέπει να είναι κάποιος που προσέχει τους ανθρώπους. Δεν γράφει τέτοια πράγματα. Εγώ το βλέπω ακριβώς αυτό. Άρα μετά, έλα, πάμε. Πήρε φωτιά, θυμήθηκε τους προγόνους, αναστέναζε. Μια φορά εξακολούθησε, κρατούσαν τα χώματα τούτα οι δικοί μας, οι Έλληνες. Γύρισε ο τροχός και ήρθαν οι Βυζαντινοί. Έλληνες και αυτοί και χριστιανοί. Έλληνες και αυτοί και χριστιανοί. Ξαναγύρισε ο τροχός και ήρθαν οι Αγαρινοί. Μα αναστήθηκε ο Χριστός, παιδιά. Μα αναστήθηκε ο Χριστός, παιδιά. Θα αναστηθεί και η πατρίδα. Κωνσταντή, έλα, πέρασε τα παλικάρια. Κέρασε τα παλικάρια. Κέρασε τα παλικάρια. Ωραία. Ωστόσο... Περίμενε. Μου θυμίζει τον Γιώργο όταν διαβάζουμε τη Γένεση. Ωραία. Εδώ τι κατάλαβες, κυρία μου? Κάνει αναφορά στην ιστορία του τόπου. Ναι, αλλά δεν είναι όποιος να είναι. Είναι ο αδελφός του παπά. Ο αδελφός του παπά είναι ο δάσκαλος του χωριού. Ναι. Θυμάσαι και εσύ και στην Ιταλία, ξέρεις, παπάς και δάσκαλος, ξέρεις πώς τρώγονται. Α? Εδώ είναι αδέλφια. Άρα εδώ κάνει αυτή την αναφορά και αυτό εδώ θυμίζει πράγματα που θα είχαμε με το Ρήγα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Συνέχισε. Ωστόσο, Αμανές θέλεψε. Το τουρκόπουλο ξανάβαλε στο στόμα του τη μαστίχα και άρχισε πάλι να χαράζει. Αποχαυνομένο. Βάρεσε ξανά η τρουμπέτα. Μπορούσαν τώρα οι ραγιάδες να γελούν και να φωνάζουν λεύτερα. Άρα βλέπεις ότι αυτό εδώ μας δείχνει ένα ύφος. Το πότε αποφασίζει εντελώς αυθαίρετα να κάνει κάτι, να μην κάνουν θόρυβο. Άρα εδώ, ενώ μας φαίνεται εντός αγωγικών μερακλής, μάγκας και φιλικός κατά κάποιο τρόπο, τελικά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πάλι σε ένα πλαίσιο που είναι μια μορφή δικτατορίας, μια μορφή του κορδοκαρτίας και το καταλαβαίνουμε. Άρα εδώ έχουμε μια αλλαγή φάσης τώρα. Άρα τώρα θα διαβάσει... Δάσκαλε. Ναι. Ναι. Και το λέει και σαν μορφή θεωρήματος. Αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθεί και η πατρίδα. Σωστά. Μα, και ένα κέρασμα προκαταβολικά. Ναι. Και πρόσεξε το κέρασμα στα παλικάρια. Δεν λέει στους άντρες. Ναι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, η Κυριακή. Η Κυριακή η Γρέκου. Ο καπετάν Φουρτούνας. Κυριακή, δεν σε ακούω ακόμα. Α, τώρα. Τώρα ναι. Άκουσα το τώρα. Ο καπετάν Φουρτούνας. Ένας από τους 5 δημογέροντες του χωριού πρόβαλε στην πόρτα του καφενέ. Αψηλός, κορμάτος, παλιός καραβοκύρης, που χρόνια αλώνιζε τη μαύρη θάλασσα κουβαλώντας ρούσικο σιτάρι και κάνοντας κοντραμπάτο. Τρίχα δεν είχε στο πρόσωπό του. Σπανός και μαυροκίτρινος, ταγαριασμένος με βαθιές αρωματιές και τα μάτια του τα μικρά, τα κατάμαυρα σπίθιζαν. Γέρασε και το καράβι του. Σακίστηκε μια νύχτα από όξω από την τραπεζούντα και ο καπετάν Φουρτούνας, καραβοτσακισμένος, μπουχτισμένος, γύρισε στο χωριό του να σουρώσει όσο μπορεί περισσότερη ρακή και σαν έρθει η ώρα, η καλή, να γυρίσει το πρόσωπό του κατά τον τοίχο και να πεθάνει. Πολλά είχαν δει τα μάτια του. Βαρέθηκε. Δεν βαρέθηκε. Κουράστηκε, μα ντρέπονταν να το ομολογήσει. Ωραία. Εδώ τώρα είναι καλό, γιατί ελπίζω να καταλαβαίνεις, Κυριακή, ότι μερικά πράγματα τα διαβάζουν εντελώς τυχαία μερικοί μαθητές, έτσι δεν είναι? Ναι, κάτι κατάλαβαν. Το πιάσε. Ωραία. Βλέπεις ότι
Θυμάσαι επίσης ότι ο Νίκος Καρδατζάκης βοήθησε τους πόντιους και τους βοήθησε σε χειροπιαστό επίπεδο, εφόσον κοίταξε ό,τι γίνεται με τους πρόσφυγες, για να μπορούν με τη δύναμή του, όταν ήταν και μάλιστα στον πολιτικό χώρο, να βοηθήσει. Το βλέπεις αυτό το ρούσικο σιτάρι. Το βλέπεις ότι μιλάει για τη Μαύρη Θάλασσα, μιλάει για την Τραπεζούντα. Αυτά είναι πράγματα που τα ξέρει. Αυτά εδώ τα ξέρει ο Καζαντζάκης. Δεν είναι τυχαία. Άρα, για συνέχεια ακόμα, για να έχουμε και το Αστρακάν. Φορούσε σήμερα τις αψηλές καπετανίστικες μπότες του, τον κίτρινό του μουσαμά και το αρχοντικό καλπάκι από αληθινό αστρακάν. Κρατούσε και το αψηλό ραβδί του, του Δημογέροντα. Δύο-τρεις χωριανοί προσηκώθηκαν να τον καλέσουν να πάρει μια ρακή. Ναι, συνέχισε. Δεν έχω και... Συνεχίζω. Ναι, γιατί είναι το ίδιο. Ναι. Δεν έχω καιρό, παιδιά, μήτε για ρακή, είπε. Χριστός Ανέστη, πάω στο αρχοντικό του παπά, όπου έχουμε σύναξη προεστή. Σε μια ώρα να κοπιάσετε και όσοι από σας. Okay. Άρα βλέπεις ότι αυτός είναι καραβοκύρης. Έχουμε πάρει ένα στοιχείο που είχαμε δει και μαζί και στον κύκλο της Επανάστασης. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον έχει. Άρα κλείνω αυτό εδώ. Μη μου φύγεις, Κυριακή, περίμενε. Ναι, γιατί έχουμε το τέλος της φράσης. Να σεβαστούμε και τον Καζαντζάκη μας. Εδώ τώρα κανονικά φαίνεται. Ναι. Πάμε. Είστε καλεσμένοι. Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καλά το κατέχετε. Έχουμε σήμερα δουλειά. Και ένας να πάει να φωνάξει τον Παναγιώταρο, τον Σαμαρά, με του διαόλου τα γένια. Αυτόν τον έχουμε μεγάλη ανάγκη. Αυτό τώρα δεν έχει πλάκα. Που πάει στο αρχονταρίκι, του λέει κάντε το σταυρό σας και ελάτε και λέει φέρτε και τον άλλον, αλλά που έχει τα γένια του διαόλου. Είναι αυτό το μείγμα των δύο. Άρα, πάμε τώρα να δούμε τη Μελπομένη. Θα ήθελα να δούμε τη Μελπομένη και τον Φιλίμωνα. Άρα προετοιμαστείτε. Μελπομένη. Σώπασε μια στιγμή. Τα μάτια του έπαιξαν παμπόνυρα. Ναι, έλα, πες. Αν δεν είναι σπίτι του, θα είναι στις Χείρας, είπε και όλοι ξέσπασαν στα γέλια. Μα ο Γέρο Και το βλέπεις το υπονοούμενο τώρα. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, εσύ ξέρω, γιατί είδες πώς το λένε το άλλο που λέμε συχνά μελπομένοι, είδες πώς το λέμε τελικά. Τι εννοείτε. Αυτή την ψηλή συζήτηση που είναι στους αιώνες των αιώνων στον παράδειγμα. Την είδα. Την είδες. Το χάρηκες, γιατί με ποιον θα συζητάς πάλι εκεί πέρα. Και ποιος θα σε βάζει πάλι στη θέση σου, για ποια πράγματα θα μιλάμε. Άρα, για πάμε στη συνέχεια. Μα ο γέρο Χριστοφής ο Αγωγιάτης, που είχε μάθει στα νιάτα του και ας το πλέρωσε ακριβά, τι θα πει σεβδάς, πετάχτηκε απάνω. «Τι γελάτε, μωρέ σερσέμιδες», φώναξε. «Καλά κάνει. Φωτιά στα τόπια, μωρέ Παναγιώταρε, και μην τους ακούς. Λίγη είναι η ζωή. Πολύς ο θάνατος. Βύρα». Ο χοντροδημητρός ο Χασάπης κούνησε το φρεσκοξουρισμένο κεφάλι. «Ο Θεός να είχε καλά τη χείρα την Κατερίνα», μας είπε. «Ο διάολος ξέρει από τι κέρατα μας γλιτώνει». Ο καπετάν Φουρτούνας γέλασε. «Βρε παιδιά», είπε, «μη μαλώνετε. Χρειάζεται μια παστρικιά σε κάθε χωριό. Να μην βρίσκουν τον πελά τους οι τίμιες. Είναι σαν τη βρύση του δρόμου, μαθές. Περνούν και πίνουν οι διψασμένοι. Αλλιώς θα χτυπούσαν αράδα τις πόρτες μας. Και οι γυναίκες, όταν τους ζητήσεις νερό...» Εδώ το έπιασες το υπονοούμενο. Το έπιασα. Φαντάζομαι ότι μιλάμε μόνο για νερό, έτσι είναι. Το φαντάζομαι κι εγώ. Μπράβο. Για συνέχισε.
στράφηκε, είδε το δάσκαλο. «Χατζηνικολή μου» του κάνει. «Ακόμα είσαι εδώ. Προεστός είσαι και του λόγου σου. Έχουμε σύναξη. Σχολιό έκαμες και τον καφενέ. Σκόλασε κέλα». «Να'ρθω κι εγώ», είπε ο γέρο Χριστοφής και έπαιξε το μάτι στην παρέα. «Κάνω για Ιούδας». Μα ο καπετάν Φουρτούνα... Εδώ το πήρυξες, λες και... Εδώ τώρα το πήρυξες, δεν έχει μια μικρή αναφορά τώρα, δεν είναι σημαντικό? Έχει, έχει. Ωραία, άρα πάμε τώρα, πρέπει να μου κάνετε μερικές πάψεις. Δεν είναι τυχαίο που αλλάζει εδώ. Πάμε στο «μα». Μα ο καπετάν Φουρτούνας είχε πάρει την ανηφοριά βαριακουμπώντας το ραβδί του στο καλντερίμι. Δεν είναι στα καλά του σήμερα. Τον έσφαζαν πάλι οι ρεματισμοί. Μάτι δεν είχε κλείσει όλη νύχτα. Ήπιε πρωί-πρωί 2-3 νεροπότηρα ρακί για γιατρικό, μα του κάκου. Οι πόνοι δεν σκολνούσαν. Μήτε η ρακή τους έμπανε κάτω. Επάνω σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι όντως η ρακή φαίνεται να είναι το αθάνατο νερό, τη βάζουν παντού και με αυτό. Άρα, πού είναι ο Φιλίμωνας? Φιλίμωνα! Ναι, δάσκαλε εδώ. Όχι ρε, μωρέ, δεν πρέπει να πεις «ναι, μωρέ». Να πεις «μωρέ, δάσκαλε εδώ είμαι». Έλα, πάμε στο «μωρέ». «Μωρέ, αν δεν τρεπούμουν», μουρμούρισε. Και άρχιζα... Και άρχιζα τις φωνές, μπορεί να λάφρωναν οι πόνοι. Μα έλα που δεν με αφήνει το πατέρ μου το φιλότιμο και πρέπει να περπατώ ντούρος και να κάνω πως γελώ. Κι αν πέσει χάμω το ραβδί μου, να μην αφήσω κανέναν κερατά να με βοηθήσει, μα να σκύψω μοναχός μου, να το πιάσω. Δάγκανε, μωρέ καπετάν Φουρτούνα. Ε, ωραία. Δεν σ' άρεσε που το διαβάζεις εσύ αυτό? Ναι, δάσκαλε. Πω, πω, έσαι, λες ένα ναι, δάσκαλε, του τύπου Παναγία μου. Μήπως έχεις καιρό να πεις ρακί? Ναι, μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Ε, άντε, ρακόμπελο κάνε ρε παιδί μου. Ρώτα τον Ευστάθιο, θα δεις συνταγές. Πάμε εδώ. Συνέχισε. Τα χείλια όρτσα τα πανιά, κατά κέφαλα στο κύμα. Βάρδα μην τροπιαστείς. Μπόρα είναι μαθέσκη η ζωή. Μπόρα είναι μαθέσκη η ζωή. Θα περάσει. Έγκρουζε και σιγοβλαστημούσες καμπανεβαίνοντας. Στάθηκε μια στιγμή. Μου αρέσει αυτό, αυτό. Σιγοβλαστημούσε, δεν σου πάει αυτό? Ναι, ωραίο είναι αυτό, δάσκαλε. Αυτό να το σκέφτεσαι μέσα στο λεωφορείο. Όταν σου ναι, το κάνω δάσκαλε. Συχνά, δάσκαλε. Ναι, όταν σου κόβουν τον δρόμο μερικοί που είναι να οδηγούν, να τους σιγοβλαστημάς. αυτό επιτρέπεται. Ακόμα και η Αθήνα, νομίζω, άμα είναι σιγά, δεν θα σου λέει τίποτα. Ακριβώς. Για πάμε. Στάθηκε και μια στιγμή, κοίταξε γύρα, κανένας δεν τον έβλεπε. Αναστέναξε και αλάφρωσε λίγο. Κοίταξε κατά πάνω. Είδε στην κορυφή του χωριού να σπρογιαλίζει ανάμεσα από τα δέντρα το σπίτι του παπά με τα λουλακιά παραθυρόφυλλα. Πήγε και έκτισε στην κορυφή του χωριού ο διαολόπαπας. 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 Αυτό τώρα δεν νομίζω να το έχεις χρησιμοποιήσει πολύ συχνά. Όχι, δάσκαλε, δεν έχει τύχει. Γιατί πρόσεξε, αυτός τώρα είναι χριστιανός. Τους λέει να κάνουν το σταυρό, να φέρουν τον άλλον. Είναι από αυτούς που το προσέχουν περισσότερο. Είναι της εκκλησίας. Και λέει, πήγε και έκτισε στην κορυφή του χωριού διαολόπαπας. Μπορέσε την κατάρα του να έχω. Άρα, καζαντζάκι, πώς τα γράφεις. Και μετά? Και πήρε πάλι τον ανήφορο. Συνεχίζεις. Άλλη μία. Και πήρε πάλι τον ανήφορο. Κύριε, εννοώ άλλη μία παράγραφο. Α, ωραία. Sorry. Στο σπίτι του παπά είχαν και όλα φτάσει δυο από τους προεστούς και κάθονταν σταυροπόδι στο μετέρι, αμίλητοι και περίμεναν τα τραταρίσματα.
Ο παπάς είχε μπει στην κουζίνα να δώσει τις διαταγές. Και η μοναχοκόρη του, η Μαριωρή, ετοίμαζε το δίσκο με τον καφέ, το δροσερό νερό και το γλυκό του κουταλιού. Α, πω, πω, πω. Αυτό, κυρία Βίκη, αυτό μας λείπει, το γλυκό του κουταλιού, ρε. Αυτό. Το θυμάστε με το άλλο, που είμαστε η Αθανασία. Α? Με τον Γιάννη το Φωνιά, που είναι μόνο η μικρή που του φέρνει γλυκό. Ναι, ναι. Κυρία Βίκη, για λόγους που μπορείς να φανταστείς, μάντεψε ποια θα διαβάσει αυτό. Πλάι στο παραθύρι είχε θρονιαστεί ο πρώτος δημογέροντας της Λυκόβρησης από μεγάλο τζάκι, αρχοντάνθρωπος, καλοθρεμένος, με τσόχινο σαλβάρι, με χρυσοκέντητο μεϊντάνι και με ένα χοντρό χρυσό δαχτυλίδι στο δίχτυ του χεριού του. Η βούλα του με τα δύο κεφαλαία σφιχταγκαλιασμένα γράμματα γάμα, πι, Γεώργιος Πατριαρχαίας. Τα χέρια του ήταν παχιά και μαλακά, σαν δεσπότη. Δεν δούλεψε ποτέ του. Είχε ένα τσούρμο φαμέγιους και κολίγους που δούλευαν και τον τάιζαν. Και χόντρινε το αντερό του, φάρδαιναν τα καπούλια του, είχαν γίνει σαν της φοράδας. Κρεμάστηκαν οι κοιλιές του και τα προγούλια του κατέβαιναν τρεις πατωσιές και αναπάβονταν το ένα πάνω στο άλλο, στο μαλλιαρό αφράντο απανοστήθη. Δύο-τρία δόντια μπροστινά του λείπαν, άλλο κουσούρι δεν είχε και όταν μιλούσε φαφλάτιζε και μπερδεύονταν. Μα και το κουσούρι αυτό πλήθαινε την αρχοντιά του, γιατί σ' ανάγκαζε όταν μιλούσε να σκύβεις για να καταλάβεις τι λέει. Αυτό τώρα άμα δεν είναι γαμάτο. Δηλαδή τώρα κυρία Βίκη, όταν το ξαναδιαβάσετε μόνοι σας και θα πείτε αυτός είναι παχουλός. Έχει χόντρινε τάντερ. Αυτό κανονικά νομίζω ότι μπορείς να βρεις κάποιον που μαζεύει σπαράγια και να του το διαβάσεις. Ναι, δάσκαλε. Μπράβο. Και είδες αυτό με το φάρδιναν τα καπούλια του, αλλά δεν με ενοχλεί καν το είχαν γίνει σαν της φοράδας. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που είναι ωραίο είναι τα χέρια του ήταν παχιά και μαλακά σαν δεσπότη. Δεν δούλεψε ποτέ του. Αυτό είναι πώς το σκεφτόμαστε. Για συνέχισε εδώ. Δεξιά του στη γωνιά, αδύναμος. Δεξά του στη γωνιά. Και το λέω για όλους, γιατί τώρα θα σε πιάσω εσένα γιατί είσαι πιο κοντά. Έχετε την τάση να μου το ελληνοποιείτε το κείμενο και να μου το κάνετε νέο ελληνικό. Γιατί δεν διαβάζετε ακριβώς τα αυτά που λέει. Τα λέει, τα γράφει με ένα άλλο ύφος. Είναι καλό, μας δίνει ένα ύφος. Δεξά του. Δεξά του στη γωνιά, αδύναμος, λιγδοτάμπαρος, φτενοκέφαλος, με τσιμπλιασμένα μάτια, με δύο χοντρές χερούκλες γεμάτες ρόζους, κάθονταν συμμαζεμένος και ταπεινός. Κάθονταν συμμαζεμένος και ταπεινός ο δεύτερος προεστός, ο πιο βαρβάτος νοικοκύρης του χωριού, ο Γερολαδάς. Εγώ τώρα να ξέρεις ότι τα πράγματα τα διαβάζετε τυχαία, όπως τα εξηγώ στην κυρία Κυριακή. 70 χρόνια σκύβει στις γης, τη σκάβει, τη παίρνει, τη θερίζει, τη φυτεύει ελιές και αμπέλια, τη στίβει και τη πίνει το αίμα. Ποτέ του, από μικρό... Πρόσεξε, είδες αυτό, δεν σ' άρεσε. Βλέπεις, τη στίβει και τη πίνει το αίμα. Έχει ενδιαφέρον πώς το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλοί που λένε και για το, και για το κρασί, λένε ας πούμε το αίμα, λένε ας πούμε το αίμα του Χριστού, υπάρχει και στην Πορτογαλία, υπάρχει και στην Ισπανία κτλ. Για το ελαιόλαδο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, εξηγημένα τα πράγματα, το ξέρω. Άρα για να δούμε το τέλος από αυτό εδώ, την παράγραφο. Αυτή εδώ την παράγραφο δεν θα μπορούσες να την διαβάσεις σε σπαραγιοφάγο. Κάτι θα κάνουμε. Εντάξει. Είναι άσκηση, να ξέρεις. Και βέβαια, αφού μιλάμε για τον Καραγιώζη,
Και το κολλητήρι έχει δικαίωμα, εντάξει, μην μου το ξεχνάτε. Αγάπες, δεν είναι. Πάμε. Κουτσούβελο δεν ξεκόλλησε από τη γη. Αχόρταγος, λιμασμένος, έπεφτε πάνω της. Αυτό το αχόρταγος μου θυμίζει κάποιον που έχει μια τεράστια φρατζόλα στο χέρι. Στα δύο. Συγγνώμη, όχι κάποιος. Κάποιος. Συνεχίζουμε. Αχόρταγος. Έπεφτε πάνω της, της έδινε ένα και τη ζητούσε χίλια. Και ποτέ του δεν έλεγε δόξαση ο Θεός, μα πάντα μουρμούραζε. Ναι, ναι. Αυχαρίστητος. Ναι. Και στα γερατιά του δεν τον έφτανε πια η γης. Όσο ζήγωνε στο θάνατο και ένιωθε πως λίγα πια είναι τα καρβέλια του, βιάζονταν να προλάβει και να φάει τον κόσμο. Κίνησε λοιπόν να δανείζει με βαρύ διάφορους τους χωριανούς του. Έβαναν οι δύστιχοι αμανάτι, τα αμπελοχώρα φάτους και τα σπίτια, έρχονταν ο καιρός της πληρωμής, δεν είχαν να πληρώσουν, έβγαιναν τα πράγματα στο σφυρί και τάχαυτε ο γερολαδάς. Τώρα, άμα είναι το καρβέλι που σε ενοχλεί, μπορείς να βάλεις ψάρι και να πάρεις κάποιον που να το ξεκοκαλιάζει. Εντάξει. Βιάζονταν να προλάβει να φάει τον κόσμο. Να προλάβει να φάει τον κόσμο. Εντάξει. Αυτό είναι, ξέρεις, θα μπορούσε να ήταν κριτική καπιταλιστική. Εδώ τώρα είναι αυτό. Για να πάμε τώρα, ποιον δεν έχω βάλει. Πάμε στην κυρία Βασιλική Μπαγλέση, αφού κάναμε τη μία βασιλικιά, πάμε και στην άλλη βασιλικιά. Εδώ. Κι όλο κλαίγονταν, κι όλο πεινούσε, και η γυναίκα του γύριζε ξυπόλυτη. Και μια θυγατέρα που είχε καταφέρει να κάνει, την άφησε κι αυτή να πεθάνει. Γιατί δεν κάλεσε όταν έπεσε στο κρεβάτι γιατρό να τη δει. Πρόσεξε τώρα, και μια θυγατέρα που είχε καταφέρει να κάνει. Συνέχισε. Πολλά έξοδα, είπε. Οι μεγάλες πολιτείες είναι μακριά. Πού να φέρνεις γιατρό? Πού να φέρνεις γιατρό, ξέρεις. Πού να φέρνεις γιατρό? Κι ύστερα, τι ξέρουν κι αυτοί? Το κακό του στον καιρό. Έχουμε εδώ τον παπά μας. Αυτός κατέχει παλιά γιατροσόφια. Θα τον πληρώσω να κάνει και ευκέλαιο και, να... και θα γιάνει και θα κοστίσει και πιο φτηνά. Πολύ ωραίος πατέρας, εντάξει. Σούπερ. Την έσωσε την κόρη από την μεγάλη ζωή, την έκανε πιο μικρή. Πάμε, συνέχισε. Μα τα ματζούνια του παπά πήγαν χαμένα. Το ευκέλαιο δεν έπιασε. Και η κοπέλα πέθανε, 17 χρονών. Και γλίτωσε από τον κύριο της. Γλίτωσε κι αυτός από τα πολλά τα έξοδα του γάμου. Μια μέρα. Δηλαδή, τώρα φαντάσου, έχεις κάποιον που έχει πεθάνει η κόρη του, είναι 17 χρονών και λες, γλίτωσες από τα έξοδα του γάμου. Μια μέρα, λίγους μήνες μετά το θάνατό της, κάθισε και τα λογάριασε. Πρίκα τόσο απάνω κάτω. Ρουχισμός, τραπέζια, καρέκλες, τόσα. Θα αναγκάζονταν να καλέσει στο γάμο του συγγενείς και αυτοί θέλουν να φάνε τον περίδρομο. Βάλε κρέατα, ψωμιά, κρασιά, τόσα. Έκαμε τη σούμα, πάρα πολλά έξοδα. Θα τον ξετίναζε η θυγατέρα του. Δεν πειράζει το λοιπόν. Όλοι θα πεθάνουμε. Γλίτωσε και από τα βάσανα του κόσμου. Άντρες, παιδιά, αρρώστιες, μπουγάδες. Τυχερή στάθηκε. Ο Θεός χωρέστη. Αυτό τώρα δεν είναι για ανάγνωση. Πού είναι η κυρία Μαγδαληνή? Κυρία Μαγδαληνή. Ναι, δάσκαλε. Ε, πόσες μπουγάδες έκανες. Πόσα φαγητά, πόσα ψωμιά τάισες, πόσα όλα αυτά είδες. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα. Ανδρέα, με τη Μαριωρή. Πού είναι ο Ανδρέας, δεν είναι εδώ. Βγήκε.
Με τον Ανδρέα κάθε φορά δεν ξέρω, μπαίνει, βγαίνει, κάνει διάφορα. Άρα είναι εκτός ο Ανδρέας. Okay. Ναι, θα δεν πάμε... φαίνεται εδώ. Ναι, πάμε τώρα στη Στέλλα. Κάνει τη Μαριορή. Μπήκε η Μαριορή με το δίσκο. Χαιρέτησε χαμοβλεπούσα τους προεστούς, στάθηκε μπροστά από τον άρχοντα. Χλωμή, μεγαλωμάτα, γαϊτανοφρίδα, με δυο χοντρές πλεξούδες καστανά μαλλιά, τυλιγμένη στεφανωτά γύρω στο κεφάλι. Γέμισε ο γεροάρχοντας τρουλωτά το κουταλάκι το γλυκό βύσσινο, κοίταξε την κοπέλα, σήκωσε το ποτήρι. «Στις χαρές σου, Μαριορή μου», ευχήθηκε. «Ο γιος μου βιάζεται». Ήταν αρεβωνιασμένη η Παπαδοπούλα με το μοναχογιό. Περίμενε, περίμενε. Καλά, θα μου πεις, αυτό το βιβλίο το έχει σπίτι? Ναι. Το έχει σπίτι, το είναι σε ένα άλλο σπίτι, αλλά το έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους πλούσιους. Έχουν τόσα σπίτια, δεν ξέρουν πού είναι τα βιβλία. Αχ, Παναγία μου, αχ, Παναγία μου. Πώς σε καταλαβαίνω, πώς σε καταλαβαίνω. Αχ, αχ, άπονη ζωή, άπονη ζωή. Τα βιβλία είναι για να μοιράζονται. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα για να δούμε. Άρα πριν μου το μοιράσεις, πάμε να δούμε αυτό εδώ. Έλα. Ήταν αραβωνιασμένη η Παπαδοπούλα με τον μοναχογιό του, τον Μιχελή. Και ο παπάς καμάρωνε που θα έκανε τέτοιο συμπεθεριό και θα πιανε γρήγορα αγκόνια. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βιάζεται τόσο ο ευλογημένος». «Δεν μπορεί», λέει πια, πρόσθεσε γελώντας ο άρχοντας και έκλεισε το μάτι στην κοπέλα. Τώρα αυτό δεν μας το είπες πονηρά. Ναι. Να το ξαναπώ. Βέβαια. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βιάζεται τόσο ο ευλογημένος». «Δεν μπορεί», λέει πια, πρόσθεσε γελώντας ο άρχοντας και έκλεισε το μάτι στην κοπέλα. Έτσι, ξέρεις, διακριτικά όπως κάνει γέρι, έτσι, διακριτικά. Δηλαδή, τους βλέπουν όλοι. Και αυτή κοκκίνησε ως το λαιμό. Πλαντούσε, δεν μπόρεσε να μιλήσει. «Χαρές να έχουμε», είπε ο Παπαγρηγόρης, μπαίνοντας με μια μπουκάλα μοσχάτο κρασί. «Α, επιτέλους δεν είναι μόνο ρακί, έχουμε και μοσχάτο», έλεγα κι εγώ. «Με την ευχή του Χριστού και της Παναγιάς». Άγριος, κοτσονάτος, με διχαλωτή γενιάδα κάτασπρη, καλοθρεμένος, μύριζε λιβάνι και βούτυρο. Είδε την κόρη του να κοκκινίζει και για να αλλάξει κουβέντα. «Πότε με το καλό θα παντρέψεις και την παρακόρη σου το λενιό?» Ωραία. Τώρα, όρεσε. Τώρα πάμε στην Ελένη. Έχουμε και τα ονόματα που μας καθοδηγούν. Έλα να ακούσουμε το λενιό. Παναγιώτη Ελένη, μήπως είναι μόνο ο Παναγιώτης? Ναι, εδώ δάσκαλε. Άντε ρε, λενιό. Το λενιό ήταν μια από τις μπασταρδοπούλες που ο άρχοντας είχε σκαρφαλώσει με τις παραδοπούλες. Τι σκαρφαλώσει, μωρέ, τι σκαρφαλώσει, πού το βρήκες? Σκαρφαλώσει. Τι σκέφτεσαι, μήπως αυτά που είπε η κυρία Στέλλα σε έχουν εμπνεύσει? Άκου σκαρφαλώσει. Λοιπόν, ξανά, το λενιό, έλα πάμε. Το λενιό. Το λενιό ήταν μια από τις μπασταρδοπούλες που ο άρχοντας είχε σκαρώσει με τις παραδουλεύτρες του. Την είχε αραβωνιάσει με τον ήμερο πιστό τσομπάνι του, το Μανολιό, και την είχε αρχοντικά πρικίσει με ένα κοπάδι πρόβατα, που τάβωσε ο Μανολιός, στο αντικρινό βουνό της Παναγιάς. Ωραία, πάμε. «Αν θέλει ο Θεός», αποκρίθηκε αυτές τις μέρες, «το λευκό, το λενιό, λέει, βιάζεται. Βιάζεται το καλορίζικο. Σηκώθηκε. Μαθές το βυζί, το βυζί του και θέλει να βυζάξει γιο». Δάσκαλε. «Μάις μπαίνει», μου είπε προχτές. «Μάις μπαίνει, αφεντικό, και πρέπει να βιαστούμε». Γέλασε πάλι καλόκαρδα. Τα προγούλια του σύστηκαν. «Το Μάι», είπε, «παντρεύονται.
τα γαϊδούρια. Έχει δίκιο το Λενιό. Πρέπει να βιαστούμε. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Και ας είναι και, φαμένοι. Φαμέγι. Έλα, πάμε μετά. Καλός είναι ο Μανολιός, έκανε ο παπάς. Καλά θα ζήσουν. Ωραία. Πού είναι ο Παναγιώτης? Εδώ. Εδώ, δώστε. Παναγιώτη, αντί να γελάς όταν διαβάζει τη γυναίκα σου, διάβαζε και εσύ τώρα. Τον αγαπώ και αυτόν σαν παιδί μου, είπε ο άρχοντας. Όταν πέρασα από το μοναστήρι του Άι Παντελεήμονα, τον είδα. Θα ήταν 15 χρονών. Έφερε το δίσκο στο Ηγουμένικο. Ηγουμενικό. Ηγουμενικό, ρε, στο Ηγουμενικό. Λες και δεν πήγες ποτέ κι εσύ. Να με καλωσορίσει. Ήταν αληθινός άγγελος. Μονάχα ευτερούγιος του έλειπαν. Τον πόνεσε... Κοίτα, αυτό είναι εντελώς καζαντάξι. Ήταν αληθινός άγγελος. Μονάχα ευτερούγιος του έλειπαν. Εδώ το βλέπεις. Εσύ τώρα ξέρω ότι με τις φτερούγες αμέσως σκέφτηκες κοτόπουλο, αλλά σκέψου τον άγγελο, σκέψου τον άγγελο. Ήταν αληθινός άγγελος. Μονάχα οι φτερούγες του λείπαν. Τον πόνεσε η ψυχή μου. Κρίμα, είπα. Τέτοιος λεβέντης να μαραζώσει στο μοναστήρι. Σαν μουνούχο. Μουνούχος, ρε. Μουνούχος. Αμουνούχος, όπως θα λέγαμε εμείς, ήταν μοναχός εδώ. Πρέπει να προσέξεις την προφορά όταν το λες αυτή τη λέξη. Έχει επικίνδυνα τη ζωή. Πήγα στο κελί. Πήγα στο κελί του γέροντά του, του πάτερ Μάνασι. Μανασί. Μανασί. Κοιτούνταν χρόνια παράλυτος. Κοιτούνταν χρόνια παράλυτος. Γέροντά μου, του κάνω. Μια χάρη θα σου ζητήσω και αν μου την κάνεις, θα χαρίσω μια ασημένια καντήλα στο μοναστήρι. Το Μανολιό μονάχα μη μου ζητήσεις, είπε ο Μάνασης. Ο Μανασής. Λοιπόν, έχει αυτόν θέλω. Περίμενε, μη μου φύγεις. Πρέπει, αυτά είναι κείμενα που πρέπει να τα διαβάσετε δεύτερη φορά να το απολαύσετε. Έχουν μερικά τεχνικά ζητήματα, βλέπω, για σας, αλλά είναι χαρά, γιατί το βλέπεις, είναι γεμάτο ζωή, έχει ανθρωπιά, έχει κοιτάξει τις λεπτομέρειες, πώς είναι τα κουσούρια τους, πώς είναι οι άνθρωποι. Αυτά είναι αυτά που δεν τα βλέπουν άλλοι και νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Έλα, πάμε. Ίσα-ίσα, άρχοντά μου, να τον πάρω στην δούλεψή μου. Αναστέναξε ο γέροντας. Τον έχω σαν παιδί μου, είπε. Παράπονο δεν έχω μαζί του. Είναι ανήμπορος και έρημος. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Κάθε βράδυ του κουβεντιάζω για τους ασκητές και τους Αγίους. Μαθαίνει και αυτός. Περνάει και μένα η ώρα μου. Ας τον γέροντα να μπει στον κόσμο, να κάνει παιδιά να ζήσει. Κι άμα σιγαθεί τη ζωή, καλογερεύει. Με το σκεφτείτε πώς τα λέει. Λοιπόν, έλα μετά. Μετά πολλά. Μετά πολλά, τον κατάφερα και τον πήρα. Και τώρα του δίνω το Λενιό. Η ώρα η καλή. Άρε Λενιό, είδες το Μανολιό. Λοιπόν, συνέχισε. Θα σου κάβει τα γόνια, είπε ο γερολαδάς, χιχυρίζοντας. Με κακιά και πήρες... Με κακία. Χιχυρίζοντας με κακία. Χιχυρίζοντας με κακία. Και πήρε στη μύτη του κουταλιού του ένα βύσσινο. Το μασούλησε, ήπιε μια ρουφιά μοσχάτο, ευχήθηκε. Πώς φαίνεται εδώ η μιζέρια, βλέπεις? Λέει λοιπόν, πήρε στη μύτη του κουταλιού ένα βύσσινο, το μασούλησε, ήπιε μια ρουφιά μοσχάτο και ευχήθηκε. Πώς μπορεί να πει κάτι καλό μετά, για δες. Καλά.
κέρδητα στις δουλειές μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην πεθάνουμε της πείνας. Τα μπέλια και τα σπαρτά εφέτο δεν είναι καλά. Θα χαθούμε. Έχει ο Θεός, αποκρίθηκε. Και με την αγριοφωνάρα του, ο παπάς, έχει ο Θεός, γερολαδά μου, κουράγιο. Σφίξε τη ζώνη σου, μην κάνεις καταχρήσεις. Το πολύ φαΐ βλάφτη. Πιάσε και τα χουβαρταλίκια. Μη σκοπάς έτσι το βιό σου στους φτωχούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αντώνη. Αντώνη. Ναι, εδώ. Ξέσπασε. Ξέσπασε στα γέλιο, άρχοντας. Το σπίτι σύστηκε. Κάνετε ελεημοσύνη, χριστιανοί. Ο γερολαδάς πεθαίνει της πείνας. Κλαψούρισε απλώνοντας ζητιάνικα την παχιά του χερούκλα. Ακούστηκε περπάτημα βαρύ. Η σκάλα έτριξε. Κατέφτασε και ο καπετάν Φουρτούνας, ο γερόλιπος. Έκαμε ο παπάς και σηκώθηκε να του ανοίξει την πόρτα. «Στάσου, Μαριωρή μου, μη φεύγεις να τον κεράσουμε. Πάω να του φέρω ένα νεροπότηρο και τυρακί. Αυτός το κρασί δεν το καταδέχεται». Κοντοστάθηκε ο καπετάνιος, απόξω από την πόρτα, να πάρει ανάσα. Μπήκε γελαστός, μα ο ιδρώτας έτρεχε από το κούτελό του. Πίσω του πρόβαλε λαχανιασμένος ο δάσκαλος, που είχε τρέξει να τον προφτάσει. Κρατούσε το χέρι το σκούφο του και έκανε αέρα. Τη στιγμή εκείνη πρόβαλε και ο παπάς με τυρακή. «Χριστός Ανέστη, παλικάρια», είπε ο καπετάν στους τρεις γέρους. Έσφιξε τα χείλη και κάθισε όσο μπορούσε πιο σβέλτα στο μεντέρι. Στράφηκε στην κοπέλα. «Δεν θέλω γλυκά και καφέδες, Μαριωρή μου. Αυτά είναι για...» Ναι, περίμενε, μην βιάζεσαι. Και εσύ μου αλλάζεις μερικές λέξεις, ε. Δεν λέω για τους τονισμούς. Ήταν να ξέρα πώς τραγουδάς, ρε Αντώνη. Βάζεις στους τόνους όπου θες. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι η γλώσσα λίγο... Ναι, αλλά κοίτα, αυτό είναι καλό να το διαβάσεις. Mm. Καλό, είναι χαρά. Για πάμε. Γλώσσα, είναι πανέμορφη η γλώσσα. Κοκόνες. Τις κοκόνες και για τους γέρους. Το ποτηράκι αυτό που εσείς το λέτε νεροπότηρο με φτάνει στις χαρές σου, είπε και το κατέβασε μονορούφι. Πρόσεξε, νεροπότηρο. Αυτός πήρε γιαρακή, μονορούφι. Καταλαβαίνεις γιατί δοσολογία μιλάμε. Ναι. «Μεγάλη μέρα σήμερα», είπε ο δάσκαλος ρουφώντας το καφεδάκι του. «Σε λίγο θα έρθει ο λαός. Πρέπει να βιαστούμε να πάρουμε απόφαση». Α, τώρα έχουμε ένα θέμα εδώ. Συνέχισε, Αντώνη. «Βγήκε έξω η Μαριωρή με το δίσκο. Μαντάλωσε ο παπάς στην πόρτα. Το φαρδί του ηλιοψημένο πρόσωπο πήρε ξαφνικά προφητικό μεγαλείο. Κάτω από τα πυκνά του φρύδια τα μάτια του άστραφταν. Έτρωγε καλά ο παπάς τούτος. Έπινε. Χρονολογούσε ότι ήταν στα κέφια του». Χοντρολογούσε ότι ήταν στα κέφια του. Έδερνε όταν θύμωνε. Ακόμα και τώρα, στα γεράματά του, κοίταζε τις γυναίκες και το αίμα του έβραζε. Το κεφάλι του, το στήθος του, τα νεφρά του ήταν γεμάτα ανθρώπινα πάθη. Μα όταν έμπαινε στη λειτουργιά ή όταν άπλωνε το χέρι του να δώσει την ευχή ή να ρίξει την κατάρα, ένας άνεμος άγριος της ερήμου φυσούσε απάνω του. Και ο παπά Γρηγόρης, ο Φαγάς, ο Πιώτης, ο Χοντρολόγος γίνονταν προφήτης. Πρόσεξε τώρα το ύφος. Αδερφή, πρόκριτη, είπε με βαριά φωνή, επίσημη είναι η μέρα τούτη. Ο Θεός μας βλέπει και μας ακούει. Ό,τι θα πούμε στην κάμαρα τούτη, θα το γράψει στα κατάστοιχά του. Έχετε το νου σας.
Αναστήθηκε ο Χριστός, μα μέσα μας είναι ακόμα σταυρωμένος, απάνω στη σάρκα. Ας τον αναστήσουμε και μέσα μας, αδερφοί δημογέροντας. Ξέχασε, άρχοντά μου, μια στιγμή τα επίγεια, καλά βολεύτηκες στα χώματα τούτα, εσύ και η γενιά σου. Έφαγες, ήπιες και φίλησες περίσσια. Σήκωσε μια στιγμή απάνω από όλα τούτα τα αγαθά του νου σου και βοήθα να πάρουμε μια αναπόφαση. Και εσύ, Γερολαδά, ξέχασε. Τέτοια επίσημη μέρα τα λάδια σου και τα κρασιά σου και τις χρυσές τουρκικές λίρες που έχεις στιβαγμένες στα σεντούκια σου. Σε σένα, δάσκαλε, αδερφέ μου, δεν έχω τίποτα να πω. Εσένα, ο νου σου στέκεται πάντα απάνω από φαγιά και λίρες χρυσές και γυναίκες. Και συντυχαίνει με το Θεό και με την Ελλάδα. Μα εσύ, γέρο καπετάνιο, αμαρτωλέ, γέμισε στη μαύρη θάλασσα με τις ανομίες σου. Συλλογήσου σήμερα πια το Θεό και βοήθα και εσύ να πάρουμε μία σωστή απόφαση. Ο καπετάνιος φουρκίστηκε. «Άσε τα περασμένα, γέροντα», φώναξε, «ο Θεός θα κρίνει. Αν είχαμε κι εμείς το λεύτερο να μιλήσουμε, θα είχαμε θαρό καμπόσα να πούμε και για την αγιοσύνη σου». Ωραία, ωραία. Για να ακούσω τώρα την Ραλού. Μάλιστα. Περίμενε. Δεν έχω το κείμενο. Κάνε και εσύ την παραπονιάρα. Να το κείμενο. Το alter ego σου πώς πάει? Καλά. Εντάξει. Μίλα, γέροντα. Μίλα, γέροντα. Μανάχης και το νου σου. Σε προεστούς μιλάς, είπε ο άρχοντας ζαρώνοντας τα φρύδια. Σε σκουλίκους μιλώ, φώναξε ο παπάς θυμωμένος. Κι εγώ σκούλικας μη με αντισκόβεται, ο λαός όπου να είναι έρχεται και πρέπει να έχουμε πάρει απόφαση. Ακούστε το λοιπόν. Συνήθεια παλιά, πάπου προς πάπου. Στο χωριό μας κάθε 7 χρόνια να διαλέγουμε από όλους τους χωριανούς 5-6 που θα ζωντανέψουν με τα κορμιά τους σαν έρθει η μεγάλη βδομάδα, τα πάθη του Χριστού. Τα 6 πέρασαν. Μπαίνουμε στα 7. Πρέπει σήμερα εμείς, οι κεφαλές του χωριού, να διαλέξουμε ποιοι από όλους τους χωριανούς μας είναι άξιοι να σαρκώσουν τους 3 μεγάλους Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, και ποιος τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, και ποια τη Μαγδαληνή την Πόρνη, και απάνω από όλους ποιος, ήμαρτον Θεέ μου, θα μπορέσει κρατώντας όλο το χρόνο την καρδιά του καθαρή να παραστήσει το Χριστό το σταυρωμένο. Σταμάτησε ο παπάς μια στιγμή να πάρει ανάσα. Εδώ τώρα μπαίνουμε στο θέμα. Περίμενε, Ραλού, θα συνεχίσεις απλώς. Κυρία Αθηνά, όχι Αθηνά, κυρία Μαγδαληνή, Μαγδαληνή. Δάσκαλε. Δεν σε εντυπωσιάζεις πώς φτάσαμε εδώ? Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας. Εντάξει. Και λέω, κοίτα όμως πώς μας το έφερε. Μπήκαμε μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ξέρουμε τον καθένα. Έχουμε ακούσει για τον καθένα πώς λειτουργεί και είναι η συμπεριφορά του, πώς γίνεται. Και τελικά τώρα εδώ έρχεται μία πρόκληση. Η οποία πρόκληση έχει σχέση αυτό με αυτή την εφταετία. Άρα, πάμε, Ραλού, συνέχισε. Σταμάτησε ο παπάς μια στιγμή να πάρει ανάσα. Βρήκε καιρό ο δάσκαλος και άρχισε το καρύδι του λαιμού του να ανεβοκατεβαίνει. «Μυστήριο», το έλεγαν οι παλιοί, είπε. Άρχιζε την Κυριακή των Βαγιών, στον άρθηκα της Εκκλησίας και τέλευε το Μεγάλο Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Περιβόλι με το Χριστού την Ανάσταση. Οι δολολάτρες είχαν τα θέατρα και τα τσίρκα. Οι χριστιανοί τα μυστήρια. Έχει πλάκα γιατί βάζει τα θέατρα και τα τσίρκα. Τα τσίρκα, βέβαια, πρέπει να καταλάβετε ότι έχει σχέση με την αρχαία Ρώμη. Εντάξει. Τα θέατρα είναι για τους
Έλληνες, μιλάμε για την αρχαιότητα τώρα. Άρα είδες πώς το λέει. Το λέει τσίρκα και έχει πλάκα, γιατί όταν λες το κολυσαίο τσίρκο. Πάμε λοιπόν. Μα ο Παπαγρηγόρης του κόψε τη φόρα. Καλά, καλά, είπε. Τα καλά, ξέρουμε. Καλά, είπε. Τα ξέρουμε, δάσκαλε. Άσε με να τελειώσω. Τα λόγια γίνονται σάρκα. Βλέπουμε πια με τα μάτια μας. Αγγίζουμε τα πάθη του Χριστού. Από όλα τα κοντοχώρια μαζεύονται προσκυνητές και τσαντιρώνουν γύρω από την εκκλησία και κλαίνε και στιθοδέρνονται όλη τη Μεγάλη Βδομάδα και αρχίζουν τέλος τα γλέντια και τους χορούς με το Χριστό Ανέστη. Πολλά θέματα γίνονται γίνονται τις μέρες εκείνες. Τα θυμάστε, αδερφοί προεστοί, πολλοί αμαρτωλοί τους παίρνουν τα κλάματα και μετανοούν και κάμποσοι νοικοκυρέοι αναθυβάνουν τι αμαρτίες έκαμαν για να θησαυρίσουν και αφιερώνουν ένα αμπέλι ή ένα χωράφι στην εκκλησία, να σώσουν την ψυχή τους. Ακούς, γερολαδά? Λέγε, λέγε, γέροντα, κι άσε τις παραπετριές, αποκρίθηκε ο γερολαδάς νευριασμένος. Σε μένα αυτά δεν πιάνουν και να το ξέρεις. Άρα ξανά έχουμε το ύφος. Ωραία. Πάμε τώρα στο τσάκ. Στο τσάκ. Λοιπόν, τώρα Μαγδαληνή, δικό σου. Περίμενε. Κυρία Ραλού, έχετε μεγάλη οθόνη να διαβάζετε ή διαβάζετε από το κινητό κι εσείς? Λάπτοπ. Είσαι να είπες το τόπι όταν ήμασταν στην πρώτη δημοτικού. Το τόπι. Λάπτοπ. Εντάξει, εντάξει, οκ, οκ. Έλα, Μαγδαληνή, πάμε για το φινάλε τώρα αυτό που θα διαβάσουμε και μη μου πεις μετά ότι δεν θα θες να το διαβάσεις. Με τα παιδιά εννοώ. Διαβάζω εγώ. Εσύ τι λες? Ωραία. Μαζευτήκαμε λοιπόν να διαλέξουμε με τη φώτιση του Θεού τους χουριανούς που να τους εμπιστευτούμε το ιερό αυτό μυστήριο. Μιλήστε ελεύθερα. Ας φανερώσει καθένας τη γνώμη του. Άρχοντά μου, είσαι ο πρώτος δημογέροντας. Μίλησε πρώτος. Ακούμε. Τον Ιούδα τον έχουμε, πετάχτηκε και είπε ο καπετάνιος. Καλύτερο δεν θα βρούμε, τον Παναγιώταρο το γυψοφά. Είναι αγριάνθρωπος, βλογιοκομμένος, χεροδύναμος, σωστός ουρακοτάγκος. Έχω ένα τέτοιο δει στην Οντέσα και το σπουδαιότερο. Έχει τα γένια και τα μαλλιά που χρειάζονται. Κατακόκκινα, του διαόλου. Άρα το Οντέσα είναι ο Οδυσσό, α? Συνέχισε. Δεν είναι η σειρά σου, καπετάνιο, είπε ο παπάς με αυστηρότητα. Μη βιάζεσαι. Άλλοι έχουν τα πρωτεία. Λοιπόν, άρχοντά μου, τι να σου πω, γέροντα, αποκρίθηκε ο άρχοντας. Εγώ ένα πράγμα, ένα μονάχα πράγμα θέλω. Να βάλετε το γιο μου το Μιχελή να κάνει το Χριστό. Δεν γίνεται, ξέκοψε τσεκουράτα ο παπάς. Ο γιος σου είναι αρχοντόπουλο και πολλά παχής. Καλοθρεμένος, καλοζωισμένος. Και ο Χριστός είναι φτωχός και αδύναμος. Δεν ταιριάζει και να με συμπαθάς. Και έπειτα είναι ο Μιχελής για τέτοιο δύσκολο έργο? Θα μαστιγωθεί, θα του βάλουν ακάθινο στεφάνι, θα τον ανεβάσουν στο σταυρό. Ο Μιχελής δεν θα βαστάξει. Θες να αρρωστήσει? Και το σπουδαιότερο, πετάχτηκε πάλι ο καπετάνιος. Ο Χριστός ήταν ξανθός και ο Μιχελής έχει μαύρα καραμπογιά μαλλιά και μουστάκια. Τη Μαγδαληνή την έχουμε, είπε και ο λαδάς χιχυρίζοντας τη χείρα την Κατερίνα. Όλα τα έχει κολλασμένη. Και πόρνη είναι και όμορφη και μακριά μαλλιά έχει τετράξανθα. Της φτάνουν ως τα γόνατα. Την είδα μια μέρα να χτενίζεται στην αυλή της, φτού να χαθεί. Και Μητροπολίτη μπορεί να κολλάσει. Ο καπετάνιος άνοιξε το στόμα να πει πάλι καμιά χοντράδα, μα ο παπάς τον
αγριοφλεβάρισε και ο Σπανός κατάπιε τη γλώσσα του. «Τους κακούς τους βρίσκουμε εύκολα», έκανε ο παπάς. «Τον Ιούδα, τη Μαγδαληνή, μα τους καλούς, εδώ σας θέλω. Πρέπει, θαρώ, να κάνουμε αβαρία. Πού να βρούμε ήμαρτον Κύριε, άνθρωπο να μοιάζει του Χριστού. Μα πάνω κάτω, ας είναι να του μοιάζει λίγο σωματικά». Αυτό για σήμερα. Ελπίζω αυτό να σας άνοιξε την όρεξη να διαβάσετε και εσείς ή να ξαναδιαβάσετε όσους το έχουν κάνει ήδη. Θεωρώ ότι είναι κατάλληλη η περίοδος να το έχετε στο μυαλό σας και να καταλάβετε τελικά ότι ο Νίκος ο Καζαντζάκης, που είχε μοντέλο τον Άλμπερ Άινστάιν και τον Άλμπερ Σφάιτσερ, αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους, φαίνεται από το κείμενό του, φαίνεται με τις λεπτομέρειες που βάζει για τη συμπεριφορά τους, για τον τρόπο με τον οποίο το γράφει. Βλέπετε και το λεξιλόγιο του, μπορεί να σας δυσκολεύει, αλλά είναι πάντοτε καλό, γιατί χρησιμοποιεί πραγματικά τις τεχνικές της κατασκευής των λέξεων που έχουμε τη δυνατότητα στα ελληνικά. Πολύ πλούσιο, αλλά δεν είναι μόνο πλούσιο λεξιλόγιο, είναι πλούσιο και στο θέμα της ανθρωπιάς. Και γι' αυτό λέω, Μαγδαληνή, ότι αυτό, άμα το διαβάζεις με αυτόν τον τρόπο, θα δεις ότι θα αγγίξει. Θέλω να καταλάβεις τώρα πόσο μακριά σου φαίνεται ο Αγάς στην αρχή και εσύ είχες κολλήσει με τον άλλον και κοίτα τώρα που έχουμε φτάσει και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι και μας έφερε σε κάτι που τελικά θα μας κάνει να σκεφτούμε πιο βαθιά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τη Δευτέρα θα το κάνουμε κάπως διαφορετικό, γιατί θα είμαστε και με τον Ζουμπούλη, θα το δείτε. Το masterclass δεν θα είναι masterclass, θα είναι διάλεξη και θα είμαστε στη Νέα Υόρκη. Θα είναι ανοιχτό σε όλους, θα σας τα πει η Βίκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.